Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι αντιθέσεις με μια προαναγγελία μιας εντελώς διαφορετικής θεματικής βεβαίως από τη λεγόμενη πολιτική και γεωπολιτική επικαιρότητα. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που πριν 2 χρόνια τα όσα ξεδίπλωσε ως σκέψη, πιθανότητα και πληροφορία προκάλεσαν αίσθηση. Είναι κοντά μας ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών στην εφαρμοσμένη γεωλογία γεωφυσική, κυρίως όμως είναι ένας άνθρωπος με πάνω από 250 γεωλογικές έρευνες σε όλο τον πλανήτη, μέχρι τα βάθη της Ανατολίας. Ο άνθρωπος που βραβεύτηκε για την εργασία του πάνω στην ανακάλυψη διόρυγας του Ξέρξη στην Ανατολική Χαλκιδική. Ο άνθρωπος που κατέδειξε ότι ακριβώς κάτω από το Σύνταγμα είναι ο Ιρυδανός. Είναι ο κύριος Σταύρος Παπαμαρινόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και θέλω ευθύς εξ αρχής, κύριε Παπαμαρινόπουλε, να σας ρωτήσω αν σήμερα θεωρείτε με την έκρηξη πια της τεχνολογίας και της πληροφορικής ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε νέα κεφάλαια, σε νέα πεδία που έχουν σχέση και με τον τομέα των δικών σας ερευνών. Θυμίζω ότι έχετε φτάσει μέχρι τα Αλτάη ψάχνοντας ουσιαστικά αποτυπώματα του ανθρώπινου είδους και των ανθρώπινων πολιτισμών. Σήμερα θεωρείτε ότι έχετε περισσότερα πλεονεκτήματα οι επιστήμονες σε αυτή την έρευνα? Ναι, έχουμε περισσότερα πλεονεκτήματα διότι έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία ακόμα περισσότερο και τα λογισμικά ακόμα περισσότερο και η μεθοδολογία η ίδια έχει γίνει πάρα πολύ βατή και διδάσκεται παντού και επομένως μπορεί κανείς να βρίσκει εύκολα αρχαίες σταμένες πόλεις παντού στον πλανήτη, εναερίως, επί του εδάφους και στη θάλασσα. Το εναερίως δεν το κατάλαβα. Ένα ντρόν, μια πτυτική συσκευή. Α, αυτό εννοείται. Με ένα γεωφυσικό όργανο μικρό. Νόμιζα πόλης εναερίως και λέω τι εννοεί. Εναερίως, ναι, από πάνω σκανάρει την περιοχή και σου δίνει το γεωφυσικό χάρτη με τα αποτύπωμα της πόλης, η οποία είναι θαμμένη κάπου, σε μια έρημο, σε μια θάλασσα, στην Ανταρκτική, παντού. Άρα νομίζετε ότι η ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια θα βρεθεί μπροστά σε περισσότερα νέα δεδομένα του παρελθόντος? Βεβαίως και συνέχεια γίνεται αυτό. Όταν η γεωφυσική βοηθάει τους παλαιοντολόγους, για παράδειγμα, στην έρημο Γκόμπι έχει βρεθεί με ένα γεωραντάρ, μια συνήθις γεωφυσική συσκευή, το αποτύπωμα ενός δεινοσαύρου. Δεν υπήρχε περίπτωση παλαιοντολόγος να βρει σε μια έρημο αχανή, χωρίς τη βοήθεια του γεωραντάρ, έναν δεινόσαυρο που ήταν θαμμένος εκεί, ο σκελετός του δηλαδή, χωρίς τη βοήθεια αυτή. Το βρήκε, χάρηκε πολύ και έτσι κέρδισε και πολλά χρήματα με την έννοια ότι δεν τα ξόδεψε στο αχανές και έκανε όλη τη δουλειά του πολύ ωραία. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε απόψε με ένα υπόλοιπο που αφήσαμε πριν 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια λοιπόν, μιλώντας και πάλι στις αντιθέσεις, εμφανίσατε μία ξύλινη, όχι ακριβώς ξύλινη κατασκευή, μία κατασκευή. Μιλούσαμε τότε, θυμάμαι, για τη φυσική της πληροφορίας και λέγατε ότι πώς μπορεί να διευκολύνει ακόμη και την καθημερινότητά μας. Μας είχατε δώσει παραδείγματα από αυστριακά και ελβετικά χωριά, θυμάμαι τότε. Βεβαίως. Καμπαναριά και τι ακριβώς είχε συμβεί. Ναι. Λοιπόν, από μία τέτοια σας κατασκευή, ειδού και η σχετική φωτογραφία της τότε εκπομπής, υπήρξαν κάποιοι που αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτό που παραθέσατε, να το βάλουν δηλαδή σε εφαρμογή. Ναι. Για έλατε να το θυμηθούμε λίγο μαζί. Ναι. Αυτή την εκπομπή, τη θυμάμαι που ήταν Φεβρουάριος που είχα έρθει εδώ, την είδαν δεκάδες χιλιάδες άτομα. Μεταξύ αυτών την είδε ο μαθηματικός Αλέξανδρος Γεωργιάδης και το είπε στον πιστό του φίλο από παλιά, στον παλιό συμμαθητή του, τον γιατρό Χρήστο Γιαννόπουλο. Το είδε και αυτός, άκουσε αυτά που είπε και το έκανε πράξη. Δηλαδή έφτιαξε την κατασκευή αυτή, όπως την είχαν προτείνει οι Αιγύπτιοι αρχιτέκτονες, δηλαδή πήρε ένα μεσαίου ξύλο ενός μέτρου, το ένωσε με 2 μικρά ξύλα μισού μέτρου και με μεντεσέδες έφτιαξε την κατασκευή αυτή. Να, η φωτογραφία από το χωράφι. Από το δικό του χωράφι στο Μαριέλι Μεσσηνίας, χρησιμοποίησε 10 τέτοια και σε ένα κτήμα 60 ελαιοδέντρων και ενώ ο δάκος χτύπησε όλα τα γύρω
κτήματα το δικό του το άφησε αθώο, χωρίς να πάθει τίποτα από δάκο. Τα άφησε μόνο του. Αυτό τον του έδωσε μεγάλη ενθάρρυνση και φέτος έβαλε μερικές δεκάδες τέτοιες ξύλινες κατασκευές. Μπορεί να μας φέρετε να σας δείξω την πρωτότυπη κατασκευή, σας παρακαλώ. Βεβαίως θα τη φέρουμε. Άρα λέτε προσπάθησαν να φέρουν σε εφαρμογή αυτά που αναφέρατε με βάση το κεφάλαιο φυσική της πληροφορίας. Βεβαίως είναι ακόμη οι πρώτες καταγραφές που φαίνεται όμως να έχουν κάποια βάση. Εγώ θέλω να είμαι συγκρατημένος πάντα στις διαπιστώσεις. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατασκευή που έκανε ο ίδιος ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Ναι, κάτι πολύ απλό, έτσι. Κάτι πολύ απλό. Ας υποθέσουμε για λίγο ότι εσείς είστε ένα ομιλόν δέντρο. Να μου το επιτρέψετε αυτό. Το βάζουμε λοιπόν μπροστά στο δέντρο και πίσω το φως της αίθουσας εδώ είναι ο ήλιος στην Ανατολή. Το κτυπάει ο ήλιος, βλέπει το κυρτό της κατασκευής και μετά στη Δύση βλέπει το δέντρο και το εσωτερικό, το κύλο. Αυτό το τοποθετούμε το Φεβρουάριο, συγγνώμη, τον Απρίλιο και τον αρχές Μαΐου και από εκεί και πέρα. Σε τι απόσταση περίπου? Περίπου 2-3 μέτρα από το ελαιόδεντρο. Το έκανε αυτό ο Χρήστος Γιαννόπουλος και είχε αυτή την επιτυχία. Θα δούμε σε ένα χρόνο, από τότε που το βάλει, δηλαδή φέτος, τι επιτυχία είχε. Και αν πράγματι αποδειχθεί αυτό, το οποίο είχε αποδειχθεί σε άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, η Αγγλία κτλ. Και η Αίγυπτος βέβαια, τότε επιχειρείται ότι πλέον... Ξέρετε, στην Κρήτη φέτος ο δάκος μας τσάκισε και πέρυσι. Το ξέρετε. Ναι, το ξέρω. Ελπίζω να υπάρξει ένα παράδειγμα και στην Κρήτη από αυτό. Να μπει όμως τον αρχές Μαΐου, τέλος Απριλίου. Αν δεν έχει μπει, θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη χρονιά, το 20, και σε μικρό βαθμό, αν έχει επιτυχία, να επιταχυνθεί. Έχει μικρό κόστος αυτή η κατασκευή και δεν χρειάζεται κάποιος να τα αγοράσει από εταιρεία. Το φτιάχνει μόνος του και δεν ξοδεύει τα χρήματά του οπουδήποτε. Και το χρησιμοποιεί εύκολα. Θέλω να προσθέσω εδώ ότι η ελληνική διευθέτηση του θέματος αυτού ήταν ότι δύο επιστήμονες, ο Γιάννης Πηλιούνης, φυσικός, και ο Μάκης Κορδομενίδης, ηλεκτρονικός μηχανικός, δεν χρησιμοποίησαν το λόγο δύο. Δηλαδή, αν μετρήσουμε εδώ και δούμε ένα μέτρο και το διαρρέσουμε με το άλλο που είναι μισό μέτρο, έχουμε λόγο κλάσματος δύο. Αυτοί φτιάξανε ένα άλλο, το οποίο είχε λόγο κλάσματος στη χρυσή τομή. Με αποτέλεσμα, ο αλγόριθμος που φτιάξανε να επιτρέπει να συνυπολογίσεις την διάμετρο του δέντρου, της ελιάς σου, και από εκεί να σου δώσει αλγόριθμος και την καλύστη απόσταση από το δέντρο. Κάτι που οι Αιγύπτιοι δεν το είχαν κάνει. Εδώ έχουμε μια προαγωγή. Αυτό τώρα έχει κατασκευαστεί, είναι δεύτερη κατασκευή και ελπίζω ότι αυτό, εκεί που χρησιμοποιείται, να μας δώσει τα αποτελέσματα. Να αποδώσει. Μένει να αποδειχτεί, αλλά έχει πέσει, λέτε, ο σπόρος. Προτείνω να ακούσουμε τον κύριο Γιαννόπουλο, τον βρήκαμε, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον γιατρό, ο οποίος, παρακολουθώντας τα όσα τότε αναφέρατε, επιχείρησε, ψάχνοντας και ο ίδιος, να δει αν θα μπορεί να το αποδώσει. Για να τον ακούσουμε. Καλησπέρα από το Ηράκλειο, κύριε Γιαννόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ναι. Πείτε μου, αρχικώς, πώς μπήκατε σε αυτό το σκεπτικό και ξετυλίξτε μου λίγο την ιστορία, τι συμβεί στο χωράφι σας. Έχω ένα φίλο, ο οποίος λέγεται Γεωργιάδης Αλέξανδρος, μαθηματικός. Αυτός παρακολούθησε τον κύριο Παπαμαρινόπουλο, ήξερε ότι εγώ ενδιαφέρομαι για την καλλιέργεια των ελιών που έχουν δάκο και όλα αυτά και μένει με... Ναι. Νόμιζα είχα αρχίσει και σας μίλαγα. Ναι, σας ακούμε. Πριν από 2 χρόνια, το 17 δηλαδή, ένας φίλος μου, μαθηματικός, Γεωργιάδης Αλέξανδρος, με ενημέρωσε για τα λεγόμενα του κυρίου, του καθηγητού, και εγώ άρχισα να το
εξετάζω και ενημερώθηκα και το εκτίμησα ότι μπορώ να το δοκιμάσω. Έβαλα λοιπόν σε ένα χωράφι αρχικά 12 μόνο τέτοιους σχηματισμούς και είδα στο τέλος της συγκομιδής και της παραγωγής ότι εγώ ήμουνα ο μόνος στην περιοχή που είχα και καρπό και καλό καρπό. Δεν ήταν άριστος γιατί ήταν 70 τα δέντρα και εγώ έβαλα μόνο σε 12. Mm. Αλλά όλα τα δέντρα είχαν καλή παραγωγή. Τον επόμενο χρόνο, εφόσον είχα αυτή την ένδειξη, το συζήτησα και με τον καθηγητή, έχω βάλει σε 200 δέντρα, ίσως και παραπάνω. Έχω καλή παραγωγή. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά μετά ένα μήνα που θα είναι και η συγκομιδή και θα είναι το σωστά. Τελικό στάδιο, ας το πούμε, της καλλιέργειας. Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα και το ξέρετε, παρότι γιατρός, απασχολεί τους περισσότερους ελαιοκαλλιεργητές, τους αγρότες μας δηλαδή, είναι ο δάκος. Μάλιστα. Τι αποτελέσματα είχατε ως προς την εμφάνισή του ή μη? Ήτανε περιορισμένη αρχικά, αλλά όχι εξαλειφμένη, διότι δεν ήταν η κάλυψη πλήρης. Ακριβώς. Είχατε όμως μία ένδειξη ότι πέφτει τουλάχιστον στα 12 δέντρα που το χρησιμοποίησατε το σύστημα, ήταν μειωμένος ο δάκος? Ήτανε και στα 12, αλλά και στα 70 που σας λέω. Α. Είχα καλύτερη παραγωγή από όλους τους άλλους γύρω-γύρω. Μάλιστα. Λάμε, παρότι η κάλυψη δεν ήταν και στα 70. Τεράστια διαφορά. Παρότι η κάλυψη δεν ήταν... Αναγκάστηκαν οι ίδιοι οι χωρικοί να πούνε ότι γιατί βρε γιατρέ εσύ έχεις καρπό και εμείς δεν έχουμε, πιθανώς να οφείλεται σε αυτούς τους σχηματισμούς. Μάλιστα. Άρα κύριε Γιαννόπουλε, έχετε μπει πια σε ένα προβληματισμό και σε ένα δρόμο να ελέγξετε αν φέτος στα 200 ελαιόδεντρα σας συμβαίνει το ίδιο και με το δάκο και με την παραγωγή και φαντάζομαι ότι θα το δείτε και πιο συστηματικά. Ναι, βέβαια. Φέτος θα είναι πιο επιστημονική και η συγκομιδή και ο έλεγχος. Μάλιστα. Και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα θα μας δικαιώσουν και θα γίνει εφαρμόσιμο σε όλη την περιοχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατρέ, για τη συμβολή σας στη συζήτηση. Καλό σας βράδυ από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στο επιστημονικό κομμάτι του κυρίου Παπαμαρινόπουλου. Να είστε καλά. Άρα, κύριε Παπαμαρινόπουλε, έχουμε μία πρώτη τάση, μία πρώτη ένδειξη. Εσείς είστε αισιόδοξος? Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί η ομάδα των Αιγυπτίων αρχιτεκτώνων που σήμερα έχει εταιρείες στον Καναδά και σε άλλες χώρες έχει φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και αυτό φαίνεται από τα συμβόλαια και τις συμβάσεις που έχουν γίνει με μεγαθύρια εταιρείες, όχι μόνο για θέματα οποροφόρων δέντρων. Έχουν κάνει συμβάσεις με την εταιρεία Nutrinor, που είναι στο Κεμπέκ του Καναδά, πρώτα σε πτηνοτροφία. Είχαν περίπου 9.000 κοτόπουλα, τα χώρισαν σε δύο ομάδες, 4,5 και 4,5. Στο ένα έδιναν την τροφή και το νερό όπως και στο άλλο, αλλά σε αυτό το πρώτο προσθέτανε και φάρμακα εναντίον της κοκκιδιγίασης, εναντίον με εμβόλια κτλ. Και ορμόνες. Στο άλλο, που είχε την εφαρμογή της φυσικής πληροφορίας, που δεν είναι αυτή η ξύλινη κατασκευή, αλλά άλλης μορφής, μέσα στο πτηνοτροφείο, στους τοίχους του πτηνοτροφείου, όλα πήγανε πολύ καλά, με την έννοια ότι αυτή η ομάδα απέδωσε 9 φορές μέσα σε ένα έτος. Δηλαδή γεννήθηκαν συνέχεια 9 φορές καινούργια κοτόπουλα, χωρίς τα προβλήματα και με λιγότερο κόστος. Διότι η δεύτερη ομάδα των 4.500 δεν είχε κόστος. Αντιβιωτικά, ορμόνες και αντικοκκιδιακά. Δηλαδή, ωφελήθηκε η εταιρεία, η Nutrinor, και η δημόσια υγεία. Διότι τα μικρά παιδιά και άλλοι τρώνε αυγά, χωρίς τις ουσίες αυτές, και καταναλύσκονται και τα κοτόπουλα από τα παιδιά και από άλλους.
Αλλά η New Trinor απέτησε να επαναληφθεί το πείραμα με μεγάλο πληθυσμό. Όχι λογικό είναι αυτό, έτσι. Ναι. Λογικό. 45.000 κοτόπουλα. Δύο κατηγορίες χωρίστηκαν. Στη μία έγινε αυτό που έγινε και την προηγούμενη φορά. Δηλαδή ανέμειξαν νερό, τροφές και τα γνωστά. Και στην άλλη νερό και τροφές, το ίδιο χωρίς φάρμακα. Ούτε εμβόλια, ούτε ορμόνες. Και πάλι αυτό. Γεννήθηκαν καινούργια κοτόπουλα, υγιέστατα κτλ. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν υπήρχε εκτενιατρική προσέγγιση στη δεύτερη ομάδα καθόλου. Δηλαδή, κοιτάξτε, το κόστος ήταν τα φάρμακα αυτά καθ' αυτά, αλλά και οι εκτενίατροι που ερχόντουσαν εκεί. Αυτό ο πληθυσμός των 4.500 το απέφυγε. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδέες του Ιμπραχήμ Καρύμ και των συνεργατών του σε μια εταιρεία μεγαθύριο απέδωσαν. Και από τότε όλη η εταιρεία το ακολουθεί. Αλλά δεν έμεινε εκεί το θέμα. Ακολουθήθηκε και στο επόμενο στάδιο. Εσταμπλισμένα ζώα. Είχαν αγελάδες. Οι αγελάδες πάσχουν από αύξηση των λευκοκυττάρων. Το ποσοστό που πρέπει να έχουν είναι 100%. Όταν αυξάνεται το ποσοστό αυτό, σημαίνει ότι αρχίζουν ασθένειες. Τι έκανε παλαιότερα, πριν έρθει σε επαφή με την ομάδα του Ιμπραχήμ Καρύμ, την εταιρεία, BG λέγεται. Προσπάθησαν να ανταπεξέλθουν την αύξηση των λευκοκυττάρων με εμβόλια, με ενέσεις, με εκείνο, με τ' άλλο. Κανένα αποτέλεσμα. Μόλις εφαρμόστηκε η φυσική της πληροφορίας στη μία ομάδα από το μεγάλο μέγεθος των αγελάδων, έπαψαν αυτά. Κανένα κόστος. Ούτε κτηνίατροι, ούτε τα φάρμακα. Και υγιής πληθυσμός, λέτε, των αγελάδων χωρίς να ανεβαίνουν τα λευκά αιμοσφαίρια. Ακριβώς. Αυτό. Και υπάρχουν αποτελέσματα πρακτικά και σε αυτό. Δηλαδή, η New Trinor ικανοποιήθηκε στα πτηνοτροφία και πήγε και στα κτηνοτροφία της. Τι έγινε τότε όμως. Οι αγελάδες μέσα στο χώρο που εσταυλίζονται είχαν εφαρμογή της φυσικής πληροφορίας. Αλλά είχαν και πάνω τους. Αλλά είχαν και στο χώρο που έτρωγαν. Δηλαδή είχε εφαρμοστεί τριπλά αυτό το θέμα. Δηλαδή υγιέστατες αγελάδες παράγουν γάλα, το πίνουν τα μικρά παιδιά. Δεν έχει κανένα τοξικό στοιχείο. Τι σημαίνει αυτό. Ότι στην Κρήτη πτηνοτροφία και κτηνοτροφία, αν ακολουθήσουν αυτή την τακτική. Πιλωτικά αρχικώς. Πιλωτικά αρχικώς, μπορεί να ωφεληθούν. Αλλά εκείνοι που θα ωφεληθούν δεν θα είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι και οι πτηνοτρόφοι, οι ιδιοκτήτες. Θα είναι και το κοινό που θα τρώει αυτά που θα τρώει και θα τα καταναλύσει. Δεν μου λέτε, κύριε Παπαμαυρινόπουλε, η φυσική της πληροφορίας είναι μια τάση που κερδίζει πια έδαφος και πέρα από την ωφέλεια των ανθρώπων από πρόσβαση σε τροφές, όπως τώρα μας αναφέρατε. Η φυσική της πληροφορίας μπορεί απευθείας να βοηθήσει και τον άνθρωπο. Απευθείας μπορεί να βοηθήσει και τον άνθρωπο. Την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει παλαιότερα, είχα πει ότι στον χώρο αυτό που είμαστε, είμαστε σε ένα ωκεανό ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που έρχονται απ' έξω. Αλλά είμαστε και μέσα. Και είπα στους Αιγυπτίους, από το 15 τους έλεγα, μπορεί να εφαρμόζεται αυτά που εφαρμόζεται και να αισθάνονται καλά οι άνθρωποι, αλλά είναι σίγουρο ότι μπορούν να σας καταλογίσουν ότι τους προκαλείται αυθυποβολή, δηλαδή πλασίμπο. Λέει, αφού κάνουμε ευτυχισμένους ανθρώπους, τι θέλουμε την περαιτέρω εργασία. Τους λέω, κάντε το για να ικανοποιηθεί η επιστημονική κοινότητα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι με ζώα, πειραματόζωα. Γιατί τα υπεραματόζωα, στα υπεραματόζωα δεν ισχύει αυθυποβολή, το πλασίμπο έφυγε. Και έτσι και το έκαναν. Και θέλω να δείξω στους τηλεθεατές ένα επιστημονικό περιοδικό, το Bioscience Research. Πήγαινε δύο, προσπεράστε το επόμενο, πήγαινε στο Bioscience. Αυτό, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό δημοσιεύθηκε το 2018. Το 2018, όπως βλέπει ο τηλεθεατής, το πράσινο βέλος, οι Αιγύπτιοι αρχιτέκτονες και γιατροί συνεργάστηκαν από ιδρύματα της Αιγύπτου και έκαναν ένα πείραμα. Είναι συνεργάτες του Ιμπραχήμ Καρύμ.
Αυτό δηλαδή που προσπαθούσε εγώ από το 14 να τον πείσω, τελικά έγινε 4 χρόνια αργότερα και δημοσιεύθηκε το 18 και το ξέρουμε. Αλλά γιατί το κάνανε? Για τα Wi-Fi. Εδώ μέσα είπαμε έχετε και τα Wi-Fi. Όχι μόνο τα Wi-Fi. Παντού είναι, μέρος ζωής όλων. Μέρος ζωής όλων. Έχουμε έναν άνθρωπο στην Κρήτη που είναι μηχανικός και εργάζεται. Έχει Wi-Fi. Αλλά δεν έχει μόνο αυτός. Έχει και ο από πάνω του. Και ο διπλανός του. Και ο παραδιπλανός του. Και από κάτω. Αυτός δέχεται όχι μόνο τα δικά του Wi-Fi, αλλά και των άλλων. Τι έκαναν αυτοί? Έδειξαν ότι με συγκεκριμένες κατασκευές, ότι τα ζωάκια αυτά, τα οποία υφίστανται τα προβλήματα χωρίς την προσθήκη των κατασκευών στον χώρο του πειράματος, έπαψαν να υφίστανται το πρόβλημα τα ίδια, και αυτό το έδειξαν τα πειράματα που κάνουν πάνω σε αυτά. Δηλαδή, απλές κατασκευές από ακριλικό, τα τοποθετείς μέσα στο σπίτι, σε διάφορα σημεία, έχουν μία βάση, είναι και αισθητικά ωραία, έλυσαν το πρόβλημα. Διότι πλέον αφαίρεσαν το επιχείρημα του πλασίμπο από την ομάδα την πρακτική. Άρα αυτό εδώ είναι αυτή η δημοσίευση. Αυτή είναι η δημοσίευση. Και καλό τους τηλεθέτες να την κατεβάσουν εύκολα, να την έχουν στο αρχείο τους, να την μελετήσουν και να δουν πώς συνεργάστηκε μια ομάδα πάνω στο θέμα αυτό και έκανε άρση του επιχειρήματος ότι είναι πλασίμπο και δεν μας ενδιαφέρει κτλ. Γιατί στην Ελβετία που είχαμε μιλήσει, ναι, κατηγορήθηκε η ομάδα Ιμπραχήμ Καρίμ ότι οι άνθρωποι αυτοί. Δια της αυθυποβολής έπεισαν. Δια της αυθυποβολής έγιναν. Ενώ πραγματικά το πρόβλημα δεν λύθηκε. Αλλά τι έγινε στην Ελβετία, κάτι που δεν το είχαμε πει, να το προσθέσω τώρα. Έγινε και σε μια άλλη πόλη. Και είχαν αγελάδες. Δεν έγινε για τις αγελάδες, έγινε για τους ανθρώπους αυτό. Οι αγελάδες αφηνίασαν όταν μπήκαν οι κεραίες της τηλεφωνίας κοντά τους, σε αυτή τη συγκεκριμένη πόλη. Η Ρερντέν λέγεται αυτή. Και δεν παρήγαγαν γάλα, ήταν σε ένα στρες, σε μια κατάσταση δύσκολη και το γάλα ήταν χαμηλής ποιότητας. Και οι ίδιες υπέφεραν, η φυσιολογία τους το έδειχνε αυτό. Όμως, όταν μπήκαν για ανθρώπους, είχε θετική επίδραση και σε αυτές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η ομάδα που εφάρμοσε αυτό, για άλλο λόγο, πήρε το πρώτο βραβείο, το 2005. Και η αγελάδα δεν είχε προβλήματα και το γάλα της ήταν υπέροχο. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ άλλο ένα, το οποίο δεν έφτασε όμως στο Bioscience Research. Έφτασε σαν technical report, το οποίο το είχε διάφοροι, αλλά αυτό δεν έφτασε ψηλά για να το δούμε όλοι. Αυτό έφτασε ψηλά. Το βλέπει όλος ο πλανήτης. Και το κρίνουν όχι μόνο οι άγνωστοι κριτές, το κρίνουν και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι το διαβάζουν. Και αν φέρουν αντιρρήσεις, τις φέρουν στο επιστημονικό περιοδικό. Μέχρι τώρα, είμαστε το 19, τέτοια αντίρρηση δεν έχει υπάρξει. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλοι μίμητες, γιατί η φυσική της πληροφορίας μπαίνει στην καθημερινή ζωή. Άρα είναι κάτι, λέτε, που κερδίζει. Κοιτάξτε, θα πούμε, ξεκινήσει από μια ξύλινη κατασκευή για τα ελαιόδεντρα, ναι, και πού καταλήγουμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι οι άξονες, άνθρωπος, ιδιαίτερα στα παιδιά, οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι πτηνοτροφικές μονάδες, όλα αυτά και τα δέντρα θεραπεύονται. Σιγά σιγά, εγώ καλώ με απλά μέσα, μόνοι τους, δοκιμαστικά, πιλωτικά, να το δοκιμάσουν. Όπως ο γιατρός ο κ. Γιαννόπουλος. Όπως ο γιατρός ο κ. Γιαννόπουλος, ο οποίος τώρα μας είπε ότι έχει κάνει πάνω από 200. Ελπίζω δηλαδή ότι με τα πιλωτικά θα πιστούν μόνοι τους. Εμείς ως ομάδα της φυσικής πληροφορίας δεν έχουμε εμπορικό όφελος. Ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε αντιπροσωπεύουμε κάποια εταιρεία, ούτε προβάλλουμε κάποια εταιρεία. Αυτό που κάνουμε είναι και λέμε στην ελληνική κοινωνία, στους αγρότες, δοκιμάστε το σε μικρό αριθμό και μόνοι σας σκεφτείτε ότι αν επιτύχει να το επεκτείνετε στο δικό σας χώρο. Μάλιστα. Προτείνω να πάμε στην πρώτη διακοπή, πέρασε ο χρόνος σαν νεράκι και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα θεματική, πολύ μεγάλη που θα καθυλώσει σήμερα κόσμο. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι απόψε συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, τον κύριο Σταύρο Παπαμαρινόπουλο. Κύριε καθηγητά, αφήνω αυτό το κεφαλό. Άλλωστε, πρέπει να πω ότι στο Ηράκλειο είστε επαφορμή μιας νέας διάλεξης που δίνεται αύριο και μάλιστα, από ό,τι πληροφορούμε, ένα σημαντικό τμήμα αυτής της διάλεξης θα έχει σχέση και με αυτά που συζητάμε απόψε. Ναι. Έτσι. Ναι, βέβαια.
Θέλω να μου πείτε, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, ένας άνθρωπος που βραβεύτηκε από την Ακαδημία της Αθήνας, των Αθηνών, για την εργασία του, ουσιαστικά, γύρω από τη διόρυγα του Ξέρξη. Ξεκινώντας από αρχαίο κείμενο, θυμίζω μια παλιά συζήτηση στην Ανατολική Χαλκιδική, που είναι ο ίδιος άνθρωπος που υπέδειξε τελικά στους Αθηναίους, πρέπει να πω, επαείοντες και μη, ότι στην πλατεία Συντάγματος ακριβώς από κάτω υπάρχει ο Ηριδανός. Έτσι. Ναι, θέλω όμως να προσθέσω κάτι που δεν το είχαμε πει παλαιότερα. Παρακαλώ. Εκτός από τον Ηριδανό, ο οποίος έρχεται από το πίσω μέρος της Βουλής και προκαλεί και υγρασία εκεί. Και εσείς είχατε πει τότε πώς δεν τη ρίχνει κάτω τη Βουλή. Ναι, πώς δεν την έχει πάρει κάτω. Αυτό είπα. Περνάει και τέμνει την Αμαλίας, κατεβαίνει την Όθωνος και μετά μεανδρίζεται και βγαίνει και είναι γνωστό στον Κεραμικό. Αυτό είναι ένα απλό επεισόδιο, 7 μέτρα βάθος και 30 μέτρα πλάτος. Κάποια μέρα να το δείξουμε, γιατί το είδαμε στη διατομή του Ιωραντάρ. Κάποια μέρα όχι να το δείξουμε, κάποια μέρα να το αναδείξουν αν μπορούν, δεν ξέρω. Ελπίζω να μπορέσουν, γιατί έχουμε τη διατομή από τότε. Εκείνο που δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν είχαμε προλάβει να το πούμε τότε, είναι ότι και η πλατεία Συντάγματος έχει ένα τεράστιο σύγκλινο, γιγαντιαίο. Η ίδια η πλατεία είναι ένας αρχαίγονος παλιός ποταμός, προεκατομμυρίων χρόνων. Έχει γεμίσει τώρα. Mm-hmm. Αλλά αυτό μπήκε σαν έκπληξη. Δηλαδή, ενώ ψάχναμε για τον Ηριδανό και τον βρήκαμε, βρήκαμε και αυτό. Το οποίο είναι γιγαντιαίο, πολλαπλάσιο σε μέγεθος και σε βάθος και σε αξία γεωλογική. Που σημαίνει ότι υπήρχε μια άλλη ζωή εδώ, με ένα τεράστιο ποταμό της εποχής εκείνης. Κάτι που δεν είχαμε πει τότε, το λέμε στους τηλεθεατές, ότι αλλιώς ήταν τα πράγματα τότε που ζούσαν άνθρωποι. Στην πορεία της έρευνάς μας και της συζήτησής μας, είχαμε μιλήσει για τον Γκρεκοπίθηκο 7,2 εκατομμύρια χρόνια πριν. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, αυτός ο ποταμός ήταν ενεργός. Αυτά τώρα αρχίζουν και συνδέονται. Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι μια μικρή γνάθος που βρήκε τυχαίως, χωρίς άδεια προφανώς από την αρχαιολογική υπηρεσία της Ελλάδας τότε, γιατί ήταν γερμανική κατοχή, και την πήρε μαζί του, θα αποδεικνυόταν με τη βοήθεια της γερμανικής ομάδας Ζίγκεμπεργκ ότι εκθρόνησε τον Σαχελπίθηκο που είχαν βρει άλλη ομάδα στην Κεντρική Αφρική και θα βάζε τον Γκρεκοπίθηκο πρώτο. Δηλαδή, Αιγαίο, Αφρική, 1-0. 7,2 εκατομμύρια χρόνια πριν, ο πρώτος ανθρωπίδης... Μισό λεπτό, να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το εύρημα έφυγε μετά τη γερμανική κατοχή, πήγε Αυστρία, αν θυμούμε... Γερμανία. Ναι, μετά παραδόθηκε διαφορετικά. Αλλά έφυγε την περίοδο της κατοχής. Δηλαδή, κύριε Παπαμαρινόπουλε, και δεν αστείευομαι τώρα, βασικά είναι ένα τεκμήριο που έχει κλαπεί από τη χώρα. Ακριβώς έχει κλαπεί. Έτσι. Αλλά εκείνο που με εκνευρίζει είναι ότι δεν το έχει ζητήσει ποτέ καμία κυβέρνηση αυτό. Καλά, ξέρετε πόσοι αρχαιολογικοί θησαυροί έχουν κλαπεί από τη χώρα. Αφήστε. Ιδίως εκείνη την περίοδο. Αυτός είναι ο πρώτος ανθρωπίδης του πλανήτη. Είναι ο πρώτος ανθρωπίδης του πλανήτη. Οφείλει να έρθει εδώ. Κάποια κυβέρνηση να το ζητήσει. Δεν μπορεί να παραμένει άλλο στη Γερμανία. Mm. Βρέθηκε στον πύργο Βασιλίσσης. Επί ελληνικού εδάφους, μελετήθηκε. Τους ευχαριστήσαμε τους Γερμανούς. Ωραία η τεχνολογία τους. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να το έχει στη Γερμανία, τον πρώτο ανθρωπίδι. Του πλανήτη, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, για πάμε λίγο με τον Γιγαντοπίθηκο. Ο Γιγαντοπίθηκος είναι ένα πλάσμα το οποίο εμφανίστηκε 9 εκατομμύρια χρόνια πριν. Οι τηλεθεατές μπορούν να βρουν τη μελέτη αυτή και να την κατεβάσουν. Να βρουν και την προηγούμενη μελέτη για τον Γκρεκοπίθηκο και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα που έχουν γίνει από την ίδια ομάδα, Ζίγκεμπεργκ, τη γερμανική. Εδώ έχουμε ένα πλάσμα το οποίο μας άφησε διάφορα στοιχεία, το όπως δόντια ένα από αυτά που βρέθηκε στην Ταϊλάνδη, επέτρεψε στη γερμανική ομάδα, ας το δούμε το δόντι αυτό, να μας πιστοποιήσουν. Πηγαίνετε πίσω, σας παρακαλώ. Τι ιδιότητες είχε το δόντι. Είναι η προηγούμενη διαφάνεια. Ώστε να μας έχουν την δυνατότητα... Ωραία. Δεν υπάρχει να τη δείξω εγώ. Να, α, υπάρχει. Να, ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Από αυτό το δόντι το οποίο εξετάστηκε την ομάδα Ζίγκεμπεργκ, προέκυψε
Η ικανότητα αυτού του όντος, του παρανθρώπου ή γιγαντοπιθήκου, ήταν ένας King Kong. Τώρα θα σας πάω λίγο στο Hollywood. Το λέτε σχηματικά για να το καταλάβουμε όλοι. Ένα Hollywood παρουσιάζει ένα King Kong, που είναι φαντασία, αλλά δεν απέχει και πάρα πολύ από αυτόν τον γιγαντοπίθηκο, ο οποίος θα ήταν φοβερό, διότι εμφανίστηκε και ο άνθρωπος εντωμεταξύ. Να δούμε τη διαφάνεια αυτή, ναι, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, παρακαλώ πολύ. Ναι. Ναι. Χοντρικά τώρα, έτσι. Ναι. Προσέξτε, αυτός είχε ύψος 3 μέτρα. 270 κιλά. Και αν το συγκρίνεται με τον άνθρωπο που είναι αμέσως δεξιά του, ύψος ενός 1 και 8 μέτρα, και το συγκρίνεται και με έναν γιγαντή ουρακοτάκο που είναι αμέσως δεξιά από τον άνθρωπο, θα καταλάβετε το μέγεθος. Το ρίγος που αισθανόντουσαν όλοι όταν αυτός εμφανιζόταν, εξαφανίστηκε 100.000 χρόνια πριν. Εκείνο που ακούω πολλές φορές τους γενετιστές και βιολόγους, συναδέλφους μου των πανεπιστημίων της χώρας και πολλούς άλλους εκτός αυτής, οι οποίοι μου λένε τι διαφέρει ο πίθηκος από τον άνθρωπο, αφού έχουν 98% το ίδιο DNA. Εκείνο που τους εξεφεύγει, και το λέμε τώρα, είναι αυτά τα 2% που διαφέρει ο άνθρωπος, είναι πολύ σπουδαία. Μέσα στα 2% υπάρχει και κάτι άλλο. Δηλαδή, ούτε ο King Kong των 3 μέτρων, ούτε ο ουρακοτάγκος έχουν πάνω τους την χρυσή τομή. Δηλαδή, να δύο μήκη του ανθρώπινου σώματος, του ανθρώπου 1 και 80, παρουσιάζει αυτόν τον λόγο 1 και 618. Αυτό βγαίνει από μετρήσεις ανατομικές του ανθρώπου που είμαστε εμείς. Δηλαδή, πάνω στον άνθρωπο υπάρχει η υπογραφή του σύμπαντος. Ενώ δεν υπάρχει. Δηλαδή, τα 2% που διαφέρουμε δεν επιτρέπουν σε άλλα ζώα αυτά να έχουν αυτή την υπογραφή πάνω τους. Ενώ την έχουν, στο σύμπαν υπάρχει παντού. Αλλά μιλώντας για πιθήκους ή για ανθρώπους, αυτή η διαφορά, όχι μόνο η ευφυΐα να φτιάχνεις εργαλεία, μερικές φορές και η πίθηκη. Είναι προϊόν όμως της εξελικτικής διαδικασίας της ανθρωπότητας, για να μην ξεχάσω και αυτά που ήξερα. Δηλαδή, ο Δαρβίνος δεν τα έχει πει καλά. Θα σας πει κάποιος. Κοιτάξτε, η θεωρία του Δαρβίνου παραμένει όρθια, αλλά είναι διάτρητη. Έχει πολλά προβλήματα. Και πρέπει να αντικατασταθεί από κάποια άλλη, αλλά αυτή ακόμα η άλλη δεν έχει. Φαντάζομαι δεν υπενήσεστε να πάμε σε ένα πρότυπο όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ξέρετε ποια είναι η διδαχή και είναι απαγορευμένος ο Δαρβίνος σε πάρα πολλά σχολεία. Δεν λέτε αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι η θεωρία από μόνη της είναι ευάλωτη σε πολλά σημεία. Είναι ευάλωτη με τα επιχειρήματα του ίδιου του Δαρβίνου. Δηλαδή, έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η έρευνα που την κρίνει στη θεωρία. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα μία άλλη να την καταστήσει είναι έλλειμμα των ανθρωπολόγων, των γενετιστών και των βιολόγων. Αλλά έχει προβλήματα. Η θεωρία δεν είναι όπως ήταν πριν 150 χρόνια. Έχει προβλήματα που πρέπει σύντομα να αντικατασταθεί με μία άλλη. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια στον Ανθρωπίδη. Στον Ανθρωπίδη τον πρώτο, ναι, ναι, ο οποίος ζούσε στην Αττική. Καλό τους τηλεθεατές να πάνε σε άλλο βίντεο του Κρήτη TV, να το βρουν και να κατεβάσουν από εκεί τη μελέτη, να τη δουν και να τη συγκρίνουν με αυτή τη μελέτη των Γερμανών, της Ζίγκεμπεργκ, να καταλάβουν τη διαφοροποίηση της μεθοδολογίας και το αποτελέσμα. Αλλά το 1-0 έγινε 2-0 και λέω να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Το είχαμε δείξει και αυτό παλαιότερα. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που ξέραμε μέχρι το 17 ότι ήταν ο Homo erectus της Αφρικής, μόλις 2 εκατομμύρια χρόνια πριν, να περπατάει όρθιος. Και στην Κρήτη ξαφνικά εμφανίζονται πατημασιές ενός ανθρώπου που η μελέτη, τον μεικτή μελέτη Ελλήνων και ξένων, αποδεικνύεται ότι υπερπατούσε όρθιος. Άλλη μεταβολή στον εγκέφαλό του. Εγώ λέω στην Κατερίνα Κόπακα και σε άλλους ερευνητές να ψάξουν καλά για να βρουν εργαλεία και ίσως αγαθή τύχη να τους οδηγήσει να βρουν κάποιο τμήμα σκελετού στην ευρύτερη περιοχή που υπάρχουν οι πατημασίες. Πάντως, οι συγκεκριμένες πατημασίες έγιναν και ολόκληρο αστυνομικό θέμα, σας υπενθυμίζω. Βεβαίως. Ευτυχώς που υπήρξε η πρόνοια του πώς θα προστατευτούν
και με βάση το ψηφιακό αποτύπωμα ανεβρέθησαν. Ακριβώς. Είχε γίνει μεγάλη ιστορία. Βεβαίως, μεγάλη ιστορία και ευτυχώς αντέδρασε η ελληνική αστυνομία. Ακαριέ σε 24 ώρες θα είχαν βρει στη Θεσσαλονίκη και τώρα φυλάσσονται επαρκώς εδώ. Είναι δόξα της Κρήτης και του πολιτισμού ο όρθιος άνθρωπος που περπατούσε στην Κρήτη. Άρα, λέτε, έχουμε δύο στοιχεία από τον ελλαδικό χώρο. Δύο στοιχεία. Να το πω έτσι. Δύο στοιχεία. Έχουμε 2-0 προς την Αφρική. Και αυτό έγινε μόλις 2 χρόνια πριν. Αυτό σημαίνει ότι κάτι παράξενο συμβαίνει στους ανθρώπους εδώ που εξελίσσονται και δεν μπορούμε να βρούμε την αιτία, αλλά τα αποτελέσματα είναι αυτά που μας τα δίνει η επιστήμη. Όμως πάμε τώρα λίγο πιο μακριά. Πάμε στην πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου Homo sapiens, του προγόνου μας. Είχαν βρεθεί στο απίδημα της Κρήτης, στη Μάνη, συγγνώμη, στη Μάνη, δεν μην τα θέλει όλα η Κρήτη, έχουμε και τη Μάνη. Ωραία. Όπου εκεί είχαν βρεθεί 2 κρανία. Μελετήθηκαν από τον κύριο Πίτσιο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θεωρήθηκαν τότε ότι ήταν νεάτερντα. Όμως η Κατερίνα Χαρβάτη, μια εξαιρετική παλαιοανθρωπολόγος, τα μελέτησε ξανά με την τεχνολογία της ομάδας Ζίγκεμπεργκ. Έγινε μια ομάδα επιστημόνων, μεικτή, δεν ήταν μόνο η Κατερίνα Χαρβάτη, ήταν και άλλοι Έλληνες μέσα εκεί και ξένοι, και τα μελετήσαν ξανά και αποδείχθηκε ότι το ένα από αυτών είναι νεάτερντελ, παράλληλο είδος με τους ανθρώπους του Homo sapiens, και το άλλο ήταν Homo sapiens. Και μάλιστα 210.000 ετών, το πρώτο έβριμα Homo sapiens μέχρι τώρα και στην Ευρώπη και στην Ασία. Μέχρι πριν από αυτό ξέραμε ότι ο Homo sapiens ήταν 40.000 ετών. Είχε έρθει από την Αφρική, όπου εκεί είχε βρεθεί ένα κρανίο 195.000 χρόνων και ξαφνικά εκεί που πηγαίναμε για 3-0, ας δείξουμε τη μελέτη πρώτα. Ναι, ναι, που δημοσιεύτηκε. Ναι. Ακριβώς. Αυτό. Το βέλος δείχνει την Κατερίνα Χαρβάτη, η οποία ηγήθηκε της ομάδας αυτής, και αυτοί είναι οι τηλεθεατές στη μελέτη, μπορεί να την κατεβάσουν εύκολα από το διαδίκτυο να μελετήσουν. Πρέπει να πω ότι γι' αυτό το λόγο τα παραθέτεται. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι αυτά είναι λόγια του αέρα, λόγια του Παπαμαρινόπουλου. Ναι. Και για να μπορεί να έχει ο καθένας καλύτερη οπτική σε όλα αυτά που εσείς παρουσιάζετε. Και μέχρι τώρα οι τηλεθεατές από αυτά όλα που έχουμε πει πρέπει να έχουν μια καλή συλλογή στον υπολογιστή τους. Μπορούν να τη διαβάζουν εύκολα και αυτά μεταφράζονται όσοι δεν ξέρουν αγγλικά. Μέσω του Google. Σωστά. Επομένως, μπορούν να καταλάβουν με ακρίβεια την πρόοδο της επιστήμης. Φαίνεται ότι ο ελλαδικός χώρος θα παραμείνει στο προσκήνιο για πολύ μεγάλο διάστημα, διότι μπορεί κανείς να περιμένει κι άλλα. Θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο μου ξέφυγε πριν. Πριν από τον Γκρεγοπίθηκο, είχε τονίσει ο Άρης Πουλιανός έναν προηγούμενο Ελλαδοπίθηκο, 11,3 εκατομμύρια χρόνια πριν, αλλά δεν το πίστεψε κανείς. Εγώ προτείνω στα μέλη της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας να ξαναμελετήσουν με τη μεθοδολογία της ομάδας Ζίγκεμπεργκ αυτό το που βρήκε ο Άρης Πουλιανός. Αν περάσει τους ελέγχους αυτούς, μπορεί να έχουμε ακόμα μία έκπληξη και πριν και από τον παράνθρωπο των 9 εκατομμυρίων χρόνων. Άρα λοιπόν... Άρα λέτε ότι ο χώρος, για κάποιο λόγο που ακόμη δεν έχει εξήγηση, φαίνεται ότι έχει όχι μόνο γεωλογικό, αλλά και ας το πω έτσι ανθρωπολογικό ενδιαφέρον. Μεγάλο ανθρωπολογικό ενδιαφέρον, που πιστεύω ότι τώρα πλέον, αν η τεχνολογία της ομάδας Ζίγκεμπεργκ έρθει στην Ελλάδα και αναπτυχθεί περαιτέρω, όπως αναπτύχθηκε και η τεχνολογία του άνθρακα 14 από την ομάδα του Δημοκρίτου, υπάρχει μια αρχαιομετρική ομάδα, η οποία λειτουργεί παράλληλα με τις αρχαιολογικές σχολές και έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και ελληνικές σχολές και τμήματα και ξένες. Γιορτάσαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Είμαι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας και πριν από λίγο καιρό γιορτάσαμε τα 30 χρόνια αυτής της εταιρείας, η οποία άλλαξε τα πράγματα. Μέχρι πριν από 30 χρόνια υπήρχε η αρχαιολογία μόνον Ελλήνων και ξένων. Τώρα υπάρχει η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, η οποία πάει παράλληλα με την Αρχαιολογική Εταιρεία και υπάρχουν σύνδεσμοι και ωραία αποτελέσματα, δηλαδή είναι οι θετικοί επιστήμονες οι οποίοι δίνουν τις χρονολογήσεις,
τις χημικές αναλύσεις, στα οστά, στα κεραμικά, σε όλα. Και βλέπετε ότι με 7 συνέδρια που έχει κάνει η Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία, τα οποία υπάρχουν και στα αγγλικά και στα ελληνικά, ανεβαίνει το επίπεδο όλων των επιστημόνων. Σε 30 χρόνια μέσα. Δηλαδή, μπορεί να βλέπετε τους πολιτικούς πώς λειτουργούν στα τελευταία 30 χρόνια, που ρίξανε το καράβι που λέγεται Ελλάς πάνω στις ξέρες και χρωστάγαμε όλοι επί μια δεκαετία και βγήκαμε τώρα από την κρίση. Αλλά βλέπετε και τους επιστήμονες, οι οποίοι παρά την παλαινοδία των 10 χρόνων, παράγουν συνέχεια επιστημονικό επίπεδο υψηλό, όντας εντός Ελλάδος. Η Κατερίνα Χαρβάτη μια μέρα θα έρθει στην Ελλάδα και ελπίζω να πάρει μια έδρα ανθρωπολογίας και να φέρει όλη την τεχνολογία και να την αναπτύξουμε περαιτέρω και να ερμηνεύσουμε όλα τα ευρήματα που έχουμε μαζέψει λοιπόν, εκεί. Αυτό είναι το άρθρο, έτσι όπως έχει δημοσιευθεί. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος. Και ο αντίλογος. Γιατί ναι. Εδώ πρέπει να τα λέμε όλα, έτσι, που έχει σχέση με την Αφρική. Ενώ πηγαίναμε για 3-0 Αιγαίο-Αφρική, ξαφνικά βγαίνει αυτή η μελέτη στην οποία συμμετέχει η Κατερίνα Χαρβάτη, όχι στην πρώτη θέση, είναι η γαλλική ομάδα. Την οδήγησε ένας Γάλλος παλαιοανθρωπολόγος, ο οποίος επανεξέτασε και αυτός ένα παλαιό εύρημα που είχε βρεθεί στο Μαρόκο το 1960. Και έβγαλε το πόρισμα ότι αυτό είναι Homo sapiens 300.000 χρόνων. Δηλαδή για 90.000 χρόνια ο Homo sapiens παραμένει επί του αφρικανικού εδάφους. Αλλά προσέξτε κάτι. Ενώ πρώτα λέγαμε ότι ήταν στην Αιθιοπία, στην περιοχή Χέρτο, τώρα τον βλέπουμε στην Μεσόγειο, κοντά στη Μεσόγειο. Δηλαδή βλέπουμε κάτι, τα δύο πιο παλιά κρανία είναι το ένα στο χείλος της Μεσογείου και το άλλο είναι στον ελλαδικό χώρο. Αυτές οι δύο ομάδες τώρα βρίσκονται σε διαμάχη. Επιστημονική. Και πιστεύω ότι αυτό θα ενθαρρύνει και τους μεν και τους δε για κάτι καλύτερο. Άρα πιστεύω ότι θα έχουμε αποτελέσματα και από τη γαλλική ομάδα και από την μεικτή ελληνική και γερμανική ομάδα στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, προσπαθείτε να μας πείτε ότι ο ευρύτερος χώρος που καλύπτει, ενδεχομένως υπερκαλύπτει το Μεσογειακό, γιατί δεν περιορίζεται στη βόρειο-δυτική Αφρική, πάει και λίγο νοτιότερα, αλλά ο ευρύτερος χώρος είναι το επίμαχο ανθρωπολογικά σημείο για όλους. Ουσιαστικά έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον από την Αιθιοπία και την Κεντρική Αφρική στην άκρη της Αφρικής, βόρεια, στο Μαρόκο, και πιο μακριά στον ελλαδικό χώρο. Έχω μια ερώτηση όμως, διότι η βασική σας επιστήμη έχει σχέση με τη γεωλογία. Η γεωφυσική. Και τη γεωφυσική. Δεν έχουμε, θα το πω λαϊκά, μεταλλάξεις στην περιοχή μας και του θαλάσσιου χώρου και της ξηράς. Διαφορετικά ήταν στα περάσματα κατά χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να έχει αλλοιώσει κάπως τα χαρακτηριστικά και τις κινήσεις των ανθρώπων, ανθρωποειδών, πέστε το όπως θέλετε. Ναι, να σας πω κάτι. Δηλαδή, να μην έχουμε κατά νου κι εμείς ότι μιλάμε τη γεωγραφία του σήμερα, τη γεωλογία του σήμερα, τη γεωφυσική του σήμερα και δεν ξέρω και τι άλλο. Ναι. Όλες αυτές οι παράμετροι που είπατε, μαζί με τη φύση των δέντρων, των φυτών, μαζί με τον ενάλιο πλούτο, μαζί με τα ζώα που ζουν εκεί, το DNA τους αλλάζει. Μορφοποιείται βιογενετικά. Αυτό βλέπουμε και μεταβολές να υπάρχουν. Αλλά βλέπουμε και ακινησίες να υπάρχουν, όπως ο καρχαρίες. Δηλαδή είναι πολύπλοκο το θέμα της μορφογένεσης και της μεταβολής του DNA. Όμως βλέπουμε ότι αυτά τα στοιχεία του θαλάσσιου χώρου, των κοιλάδων, των ωραίων και των νησιών, αναγκάζουν τον άνθρωπο να βλέπει μακριά ένα νησί πώς θα πάει εκεί. Υπενθυμίζω σε μια παλιά μας συζήτηση ότι έφτασαν στην Κρήτη με πλωτά μέσα η Homo sapiens 50.000 χρόνων. Ο τρόπος για να φτάσεις είναι μόνο με θαλάσσιο δρόμο. Έφτασε το 50.000 όταν στο Αιγαίο δεν υπήρχαν πάγοι, γιατί μπορούσαν να πούν πολλοί ότι περπάτησαν. Δεν περπάτησαν γιατί ήταν θάλασσα και το ξέρουμε από γεωφυσικές μελέτες και γεωλογικές μελέτες. Όταν φτιάχνεις ένα πλοίο, παίρνεις τα εργαλεία σου, παίρνεις τα ζώα, παίρνεις άλλους σαν και εσένα
και κάνεις ένα ταξίδι μέσω των νησιών και καταλήγεις στην Κρήτη και αφήνεις πολλήματα του κρανίου σου, το οποίο το βλέπουμε μετά. Και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, θέλω να σας το υπενθυμίσω. Ουδέποτε ελληνική κυβέρνηση ζήτησε αυτά τα ευρήματα που βρέθηκαν στην Κρήτη. Τα έχουν στην Ιταλία, ακόμα και τώρα. Το είχα τονίσει και παλαιότερα, το τονίζω τώρα, ξανά. Πρέπει κάποτε το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει μία παράκληση στο λογικό. Δεν μπορεί κάτι που βρέθηκε επί ελληνικού εδάφους και μάλιστα στην Κρήτη να μην έρχεται πίσω. Έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε. Έδειξε λοιπόν ότι έγινε ένα θαλάσσιο ταξίδι και ο άνθρωπος αυτός είχε ικανότητες να μιλάει. Δεν μπορείς με άνθρωπες κραυγές, όπως βγάζουν οι πίθηκοι, να συνοηθείς για να φτιάξεις ένα πλοίο και μετά να κάνεις ένα ταξίδι. Κρατήστε το, κρατήστε το. Πάω σε διακοπή, θα επιστρέψω στο σημείο αυτό. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Πενθυμίζω ότι συνομιλούμε με τον κύριο Σταύρο Παπαμαρινόπουλο. Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα να επαναλάβω ότι αύριο μαζί με το σωματείο, το Μινωικό Σωματείο, στις 7 στη Δημοτική Αίθουσα της Ανδρόγειο έχετε τη σχετική διάλεξη, γιατί ζητάει πάρα πολλοί κόσμος να μάθει για τις εφαρμογές φυσικής της πληροφορίας. Θα πείτε πολύ περισσότερα αύριο. Βεβαίως από εδώ έχετε χτίσει την ιστορία με τα ελαιόδεντρα. Αν βγει κύριε Παπαμαρινόπουλε, προβλέπω οι αγροτικοί σύλλογοι να σας φωνάζουν άρον-άρον, κάτω εσπευσμένος. Λοιπόν, επιστρέφω εκεί ακριβώς που σας διέκοψα πριν από λίγο, γιατί συζητούσαμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στην Κρήτη. Μάλιστα. Αυτός ο τύπος ανθρώπου. Είπατε λοιπόν ότι ταξιδεύοντας δια θαλάσσης, δεν μπορεί να το έκανε απλά με άναρθρες κραυγές. Πρέπει να είχε ένα ανεπτυγμένο λόγο. Τουλάχιστον μια καλή μορφή επικοινωνίας, να το πούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά να σας υπενθυμίσω ότι στην Κρήτη έχουν φτάσει και νεάντερταλ, το δεύτερο είδος ανθρώπων. Οι οποίοι υπήρχαν στο Αιγαίο 200.000 χρόνια πριν, στην Άξο όμως. Στην Κρήτη εμφανίστηκαν 130.000 χρόνια πριν. Οι μελέτες που έχουν γίνει είναι πάρα πολλές. Βλέπουμε τα εργαλεία του στη στελίδα της Νάξου. Έχουμε τη στρωματογραφία, το εξετάζει αυτό ο Κρίστεν. Συγγνώμη για το επώνυμο του, δεν θυμάμαι. Ένας αρχαιολόγος από τον Καναδά. Και έδωσε το στίγμα των Νεάντερταλ στο Αιγαίο και στην Κρήτη και στην Άξο. Αυτός ο Νεάντερταλ όμως και αυτός θαλασσίως πήγε εκεί. Που σημαίνει ότι και αυτός είχε την ικανότητα κάποιου έναρθρου λόγου για να φτάσει με πλωτό μέσο στην Κρήτη. Επομένως, βλέπουμε ότι η νοημοσύνη πάει με τους ερεθισμούς. Η ευφυΐα αναπτύσσει με τους ερεθισμούς του περιβάλλοντος. Πάμε σε μία ακόμη δημοσίευση, παρακαλώ πολύ. Βεβαίως. Είναι αυτή εδώ η δημοσίευση και θέλω να σταθούμε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο προέκυψε από μία αμυγή κινέζικη ομάδα, η οποία είχε 2 ιατρούς ορθοπαιδικούς. 2 ιατρούς βέβαια, ορθοπαιδικούς. Ναι. Εθνολόγους, αρχαιολόγους και πήγε να μελετήσει ένα πρόβλημα. Γιατί τυχαίως βρέθηκε ένα κρανίο επίμικες το οποίο αποδείχθηκε ότι όταν αυτό το ήταν παιδί, το κρανίο του αυτού συμπιέστηκε σκοπίμως και ανακάλυψαν αυτή η ομάδα ότι από το 10.000 μέχρι το 5.000 γινόταν αυτό συνεχώς σε αυτή την πλευρά της Κίνας. Ότι πίεζαν τα μωρά, τα βρέφη. Τεχνητός. Ναι, θα δούμε σε λίγο πώς το έκαναν αυτό. Οι ίδιοι λένε μέσα στη μελέτη τους. Μου θυμίζει λίγα την ιστορία τηρουμένων των αλλογιών, του τι γίνεται από ό,τι έχουμε διαβάσει, έτσι, ιστορικά, με τις γκέισες που δένανε τα ακροδάχτυλα για να έχουν μικρά πόδια για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ακριβώς. Εδώ τώρα μου λέτε κάτι εντελώς διαφορετικό και χιλιάδες χρόνια πίσω. Χιλιάδες χρόνια πριν, συνεχώς. Το κάνανε συνεχώς. Λένε εδώ ότι δεν γνωρίζουν γιατί γινότανε. Να σημειώσετε ότι αυτή η συνήθεια γινόταν και στην Αφρική. Γινόταν και στη Νότια Αμερική. Δεν γινότανε στο Αιγαίο. Καθόλου. Πουθενά, ποτέ, στον χρόνο πίσω. Χιλιάδες χρόνια πριν.
εκείνοι που ζούσαν στο Αιγαίο και ερχόταν σε επαφή με εκείνους τους πολιτισμούς τους άλλους, αυτό δεν τους προκάλεσε καμία έλξη. Πείτε μου κάτι, λέτε με τεχνητό τρόπο επιμήκη κρανία, γιατί πρέπει να πω ότι υπάρχουν φυσικά επιμήκη κρανία. Δεν λέμε κάτι εξωπραγματικό, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι είναι μια ιστορία για αγρίους απόψε. Φανταστικό σενάριο. Είναι... Υπάρχουν φυσικά επιμήκη κρανία. Φυσικά επιμήκη άλλο όμως αυτό λέτε, και άλλο η παρατήρηση της ομάδας των επιστημόνων από την Κίνα. Είναι τεχνητά, έχουν γίνει τεχνητά. Υπάρχουν και φυσικά επιμήκη κρανία, για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, αλλά και τεχνητά. Και τεχνητά με επώδυνο τρόπο για τα βρέφη. Αλλά γιατί το κάνανε, δεν έχουμε απάντηση. Είναι όμως μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή είναι μια περιπέτεια μερικών χιλιάδων χρόνων σε αυτές τις τρεις υπήρους. Όχι όμως στον ελλαδικό χώρο. Κατά τη γνώμη σας, τι μπορούμε να εικάσουμε? Γιατί απάντηση δεν έχουμε. Προφανώς κάπου το έχουν δει. Κάπου το έχουν δει και μιμούνται κάτι. Αυτό το κάτι δεν ξέρουμε ποιο είναι. Και το μιμούνται με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Είναι όμως τεχνητή παραμόρφωση η οποία έχει και κάποιες επιπτώσεις. Δηλαδή, στο Παρίσι όταν ήμουν, είχα δει ότι μια μελέτη Γάλλων σε επιμήκη κρανία που είχαν βρει, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν συμπιεστεί στην Αφρική από γαλλικές επικίες, ότι υπήρχε ένα είδος στραβισμού. Αυτό δηλαδή προκαλούσε προβλήματα. Δεν ξέρουμε γιατί το έκανα, αλλά είχε και επιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι καθόλου καλές. Όμως γινότανε. Για να πάρουμε μια έτσι εικόνα του τι ακριβώς μας περιγράφεται, παρακαλώ πολύ. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ λοιπόν. Εδώ λοιπόν είναι τα κρανία, τα επιμήκη με τεχνητή επιμήκυνση. Τα οποία έχουν βρεθεί κατά κόρον επί χιλιάδες χρόνια στην Κίνα και η μελέτη τα περιγράφει, καθώς και δίνει και τις θέσεις των ανασκαφών και τη μεθοδολογία των Κινέζων. Επαναλαμβάνω, αμυγής ομάδα. Τα είχαν όλα μπροστά τους. Ξέρανε πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό που θα έβρισκε ο αρχαιολόγος. Με κανονική ανασκαφή, με τον νόμο που θέλουν οι αρχαιολόγοι. Με την άδειά του, με τη στρωματογραφία του, με τις χρονολογήσεις κτλ. Επομένως, όλη η ομάδα πήγαινε στο σκοπό αυτό, το αρχαιολογικό έβρωμα, διεπιστημονική προσέγγιση. Αυτό λέμε εμείς της Αρχαιομετρικής Εταιρείας στους συναδέλφους της Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Υπηρεσίας. Ότι χρειάζεται μια διεπιστημονική πια προσέγγιση. Πάντοτε διεπιστημονική προσέγγιση για να βγάλουμε το άριστο από την ανασκαφή. Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε μια συνεχής αυτό παρατήρηση η ομάδα, τεχνητή επιμήκυνση κρανίου από περίπου το 10.000 π.Χ. μέχρι το 5.000 π.Χ. στην Κίνα. Χάνεται αυτό μετά? Μετά χάνεται. Μετά χάνεται. Χάνεται, δεν επαναλαμβάνεται. Σταματάει. Και σταματάει λογικά, διότι δεν οδηγεί πουθενά αυτό, πέραν από το μιμητισμό σε κάτι που δεν ξέρουμε, δεν έχουμε βρει ακόμα γιατί το κάνανε αυτό. Αλλά και στην Αφρική υπήρχε αυτό και στην Νότια Αμερική. Για να δούμε την επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Για εξηγήστε μας λίγο, κύριε Παόλο. Εδώ βλέπετε καταρχήν την Αφρική. Αφρική έχει υποστεί κρανιακή παραμόρφωση η ίδια η μητέρα όταν ήταν βρέφος από τους γονείς της. Και τώρα υφίσταται και το δικό της βρέφος, άλλη παραμόρφωση, για να της μοιάσει. Αυτά τα παράξενα πράγματα που γινόντουσαν στην Αφρική και αυτό με την γκέισης που μου είπατε, είναι βαρβαρισμοί. Αλλάζουν την ανθρώπινη φύση. Ναι, αλλά προφανώς κάπου εδράζονταν για τη δική τους κουλτούρα, έτσι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβουν να βαρβαρισμοί. Προφανώς. Διότι σας υπενθυμίζω ότι οι τελετές των εφήβων για να γίνουν άνδρες ήταν αιματηρές στα γεννητικά όργανα και στις γυναίκες. Μία συνήθεια η οποία δεν υπήρξε ποτέ στο Αιγαίο. Επαναλαμβάνω και αυτό. Ναι, στο Αιγαίο. Όχι όμως στη Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο υπήρξαν. Στη Μεσόγειο υπήρξαν. Η ακροβιστία ειδικά. Ναι, βεβαίως. Στη Μεσόγειο υπήρξαν, στη Μέση Ανατολή κτλ. Συνεχίζουμε παρακαλώ πολύ να δούμε μία ακόμη διαφάνεια. Είναι οι τρόποι πίεσης. Τεχνητή τρόπη πίεσης. Τεχνητή τρόπη πίεσης, οι οποίοι εφαρμοζόντουσαν από διάφορους πολιτισμούς που προανέφερα. Φανταστείτε τώρα το παιδάκι αυτό, αριστερά όπως το βλέπετε, να κάθεται εκεί και να πιέζεται επί ώρες κάθε μέρα μέχρι που να υποστεί αυτή την επιμήκυνση. Έχουμε μια εικόνα στους άλλους χώρους γεωγραφικά πότε περίπου σταμάτησαν αυτά? Στην Αφρική σταμάτησαν με την έλευση
των χριστιανικών αποστολών, με την έλευση των... Απικιοκρατία δηλαδή. Απικιοκρατία, με την έλευση του Ισλάμ και τα λοιπά, γιατί το Ισλάμ δεν τα ήθελε αυτά. Ξέρετε, στην Ευρώπη επανεμφανίστηκε τη σύγχρονη εποχή, βέβαια, έτσι. Επί Ναζί, το ξέρετε αυτό. Ήταν ένας τρόπος βασανισμού, σφίγγαν το κρανίο. Αυτό είναι άλλο πάλι. Μάλιστα. Αυτό πάλι. Αυτό οδηγού... Όχι για λόγους βέβαια. Αυτοί σφίγγαν όχι μόνο το κρανίο, σφίγγαν και τα οστά των ανθρώπων, τα θρημάτιζαν, έφτασαν στον βαρβαρισμό εξ Ευρώπης. Έτσι. Να το χαίρομαι που το σημειώνουμε για άλλους λόγους, αλλά λόγους, συνέβη. Ναι. Για να δούμε και επί Μήκη Κρανιέ γενετής, δηλαδή τα φυσικά, έτσι. Εδώ λέτε μια άγνωστη φυλή ανθρώπων. Μια άγνωστη φυλή ανθρώπων. Τα κρανία αυτά, καταρχήν θέλω να επιμείνω, τα ανακάλυψε ένας αρχαιολόγος, τα μελέτησε, έκανε την πρέπουσα στρωματογραφία, αλλά δεν ήταν γενετιστής, δεν ήταν βιολόγος. Έτσι τοποθετήθηκαν, επειδή είχαν τη σφραγίδα της αρχαιολογικής υπηρεσίας του Περού, τοποθετήθηκαν σε ένα μουσείο, διατηρήθηκαν και μπορεί κανείς να τα μελετήσει πλέον από πλευράς βιολογίας, από πλευράς ανθρωπολογίας και από πλευράς DNA. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι αυτή η άγνωστη φυλή των ανθρώπων δεν ζούσε πάντοτε στο Περού. Ζούσε κοντά στην Κασπία θάλασσα. Αυτή η φυλή με τα επιμήκη κρανία... Τι λέτε, αυτό μου φαίνεται λίγο μεγάλη απόσταση. Μεγάλη απόσταση. Για κάποιο λόγο αυτοί έφυγαν από εκεί και φτάσαν κάποτε θαλασσίως στο Περού και στην περιοχή Παράκας άρχισαν να ζουν. Είχαν κόκκινα μαλλιά, θέλω να σας πω. Αυτό είναι παράξενο. Εκτός από επιμήκρανη είχαν και κόκκινα μαλλιά. Και αυτό είναι περίεργο, γιατί οι Ίγκας δεν έχουν κόκκινα μαλλιά και δεν έχουν επιμήκρανη. Αυτοί ζούσαν παραλλήλως με τους Ίγκας. Α. Παραλλήλως και ήταν ένα είδος της, ας πούμε, της εποχής εκείνης που αυτή ήταν μία κάστα βασιλική η οποία οδηγούσε στο να παίζουν ένα ρόλο ελίτ αυτή σε σχέση με τους άλλους. Και είχαν και ίσως και δικιά τους γλώσσα και δικά τους ήθη και έθιμα. Δηλαδή και... αυτή η εξωτερική ιδιομορφία, λέτε, τους αναβίβασε τελικά σε μια χωριστή κάστα σε αυτές τις κοινωνίες. Στο κρανίο όμως, αυτά που εκτίθενται στο μουσείο, ναι, υπάρχει και μία ακόμη παρατήρηση. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Θέλω να τη δούμε. Ναι, έχει ναι. Φέρει δύο πες. Όλα τα κρανία, τα επιμήκη, τα φυσικά, φέρουν δύο πες. Όλα. Σε αντίθεση με τα τεχνητά που δεν φέρουν, γιατί η φυλή των ανθρώπων αυτή, η δική μας, δεν έχουν δύο τρύπες. Αυτή όμως η φυλή είχε στα κρανία τους δύο τρύπες, οι οποίες οφείλουμε να τις εξηγήσουμε. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει επαρκής εξήγηση. Επιχειρεί μια ομάδα άλλη γερμανική να μελετήσει το θέμα και μια αμερικανική με πολλούς τρόπους να δούνε για ποιο λόγο αυτές οι τρύπες υπήρχαν εκεί και να εξηγήσουν κάπως περισσότερο την φυσική αυτή φυλή, η οποία έχει εκλείψει, δεν υπάρχει πια. Ένα όμως γεγονός που είναι ενδιαφέρον, πέρα από αυτές τις δύο τρύπες, είναι ότι, ας πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ναι. Να δούμε από το μουσείο. Αυτά τα κρανία είχαν μεγαλύτερο βάρος. Αυτά τα φυσικά κρανία είχαν μεγαλύτερο βάρος από του κανονικού ανθρώπου, του Homo sapiens, και ακόμα μεγαλύτερο βάρος και από εκείνου που εμιμεί το κάτι. Και είχαν και 25 μεγαλύτερο όγκο. 25% μεγαλύτερο όγκο. Σε εγκέφαλο. Σε εγκέφαλο. Δηλαδή, αυτό είναι χαρακτηριστική διαφορά. Εκτός από τις δύο τρύπες. Δεν ξέρουμε πώς αυτοί συμπεριφερόντουσαν. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Έχουμε μόνο το σκελετικό του υλικό. Ελπίζουμε ότι οι έρευνες θα προχωρήσουν και θα έχουμε κάτι περισσότερο. Αλλά παίζει μεγάλο ρόλο ότι... ίσως σε θέματα ευφυΐας αυτός ο μεγαλύτερος όγκος. Αλλά αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Αναπέδιδε, λέτε. Αναπέδιδε, ναι. Ναι. Ή το αντίθετο, έτσι. Ή το αντίθετο, ναι. Παίζει και το άλλο. Να δούμε και την τελευταία διαφάνεια για τα επιμήκη κρανία, παρακαλώ. Ναι, πολύ. Εδώ υπάρχει σύγκριση των, του κρανίου αριστερά που έχει δεχθεί πίεση εκεί που δείχνουν τα δύο κόκκινα βέλη, κάτω και πάνω.
για να καταστεί επίμηκες όταν είναι κάποιος βρέφος και βλέπουμε το άλλο, το οποίο είναι από τη φύση του επίμηκες. Εκτός από την Κασπία και το Περού, δεν έχουμε βρει φυσικά επιμήκη κρανία κάπου αλλού. Κάπου αλλού. Εκπλήσει αυτή η εξέλιξη του ανθρώπου, διαφέρει πάρα πολύ από αυτούς που ξέρουμε ανθρωπολογικά. Επειδή όμως είναι και τα δύο αρχαιολογικά ευρήματα από αντίστοιχες αποστολές στην Κίνα και στο Περού, είναι προς μελέτη, γιατί ξέρουμε πού βρέθηκαν αυτά και εκτίθεται και στα μουσεία. Όταν ξέρουμε πού βρέθηκαν, ξέρουμε ότι έχει την υπογραφή κάποιου αρχαιολόγου, ο οποίος φέρει την υπογραφή του στο εύρημα, μπορούμε ασφαλώς να προχωρήσουμε στην περαιτέρω μελέτη. Όταν δεν το ξέρουμε αυτό, έχουμε δυσκολίες. Και θέλω να σας πω την περίπτωση των παπύρων του Κουμράν. Πριν μου πείτε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω τα φυσικά επιμήκη κρανία μίας φυλής ανθρώπων που ακόμη δεν έχουμε απαντήσει για αυτήν. Όσον αφορά τα μάτια τους, κατέδειξαν κάτι, γιατί μας είπε τα τεχνητά είναι προφανές ότι δημιούργησαν προβλήματα στην όραση. Εδώ καταδεικνύουν κάτι δεν έχουμε δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό, γιατί δεν έχει επιζήσει αυτή η φυλή. Προφανώς. Αλλά είναι φυσικό, είναι το φυσικό τους αυτό. Έτσι γεννιόνται αυτοί. Πώς ξεκίνησε αυτή η μετάλλαξη για να γίνει αυτός ο άνθρωπος με φυσικό κρανίο? Παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα της γενετικής και η εργόδης προσπάθεια των Αμερικανών και των Γερμανών είναι πάνω σε αυτό. Ποιο ήταν το γονίδιο εκείνο το οποίο λειτουργήσε έτσι για να γίνουν αυτοί έτσι? Διότι όλα τα άλλα είδη ανθρώπων που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα στον πλανήτη δεν έχουν αυτό το ιδίωμα. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι προς διερεύνηση. Προς διερεύνηση, αλλά είναι μια ασφαλή διερεύνηση. Ξεκινήσατε να πείτε κάτι για τους παπύρους, εγώ σας διέκοψα. Θα το πούμε τώρα. Στην Κασπία φαντάζομαι ότι εννοείται. Όχι, στην Νεκρά Θάλασσα. Α, στην Νεκρά Θάλασσα. Ναι, που έγινε και μεγάλη ιστορία. Έγινε ένας θόρυβος ο οποίος ξαφνικά κατέπεσε. Κατέπεσε, θα σας πω πώς κατέπεσε και πώς ξεκίνησε ο θόρυβος. Εδώ έχουμε την περίπτωση κάποιων βοσκών που βρήκαν τυχαίως μια πολύ παγερή νύχτα ένα άνοιγμα και μπήκαν μέσα. Και αυτοί και τα πρόβατά τους. Για να διασωθούν από το παγετό. Εκεί μέσα λοιπόν ανάψαν μια φωτιά να προστατευθούν από το κρύο και τι βρήκαν? Παπύρους. Τι έκαναν οι βοσκοί που δεν ήταν αρχαιολόγοι? Κατανάλωσαν μερικούς παπύρους για να τροφοδοτήσουν τη φωτιά, να περάσει η νύχτα. Αλλά τι περιείχαν αυτοί οι πάπυροι και πώς μάθαμε για αυτούς? Γιατί δεν πήγαν εκεί οι αρχαιολόγοι, δεν υπήρξε άδεια κάποιου αρχαιολόγου να βρει. Ούτε μία επίσημη αρχαιολογική. Ούτε μία επίσημη, καμία. Αυτή η βοσκή σκέφτηκε κάποιος από αυτούς, μήπως μπορούμε αυτά να τα πουλήσουμε. Και τα εμφανίζουν. Και το βλέπουν κάποιοι και λένε, οι βοσκοί το κάνουν αυτό ή υπάρχει εδώ απάτη που εμφανίζεται μέσω των βοσκών? Τι είχαν αυτοί οι πάπυροι? Είχαν αρχαία ελληνικά κείμενα, εβραϊκά αρχαία κείμενα και αραμαϊκά αρχαία κείμενα. Ήτανε κομμάτια τα οποία αφορούσαν την Καινή Διαθήκη. Αρχαία κείμενα, η οποία, όπως ξέρετε, μεταφράστηκε αργότερα. Και έδειχναν μία άλλη πλευρά των πραγμάτων που δεν ξέραμε. Οι φιλόλογοι, οι επιγραφικοί αρχαιολόγοι, οι γλωσσολόγοι διαπίστωσαν ότι αυτά δεν είναι fake, είναι πραγματικά και γνήσια. Και έτσι άρχισαν να τα μελετούν όμορφα και ωραία και πλέον τώρα είναι μέσα στην πλειογραφία, παρότι θα βρήκαν κάποιοι βοσκοί. Από τη στιγμή που το εύρημα δεν είναι fake και είναι σωστό, πλέον μπαίνει στη φιλιογραφία. Παράδοξα μπαίνει στη φιλιογραφία, αλλά μπαίνει. Γιατί υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος ότι έχει πάρα πολλά περιστατικά τα οποία έτσι κάνουν πάταγο. Τελικά αποδεικνύει ότι οι οφθαλμοπάτες είναι μεγάλες απάτες. Οι μεγάλες απάτες. Είναι γεμάτο η έρευνα. Βεβαίως είναι γεμάτη. Και μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές προσπάθησαν και στο παρελθόν να
να μιμηθούν μούμιες της Αιγύπτου και τις παρουσίασαν σε πλούσιους Αμερικανούς ως μούμιες αρχές για να τις πάρουν αυτές με αδρέσεις, με αδρές αμοιβές, να τις έχουν σπίτι τους. Επειδή όμως μεσολάβησαν οι αρχαιολόγοι και οι ειδικοί, όχι μόνο οι αρχαιολόγοι, και τις μελέτησαν, δεν κατέληξε αυτό σε μουσείο γιατί ήταν πλαστό. Επομένως, αυτά τα γνωρίζουμε, όπως γνωρίζουμε και μια περιπέτεια που μου έτυχε εμένα. Θέλω να σας πω ότι στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εκλήθηκα μαζί με τον Γιάννη Μανιά του Δημοκρίτου να μελετήσουμε μια αρχαία εινοχώη που ερχόταν εξ Ιταλίας. Τον έπιασαν τον άνθρωπο αυτόν οι Τελωνιακοί και μετά ήρθαν και οι αρχαιολόγοι και είδαν ότι είχε μια αρχαία εινοχώη εκ Κορίνθου. Την έφερε όμως εξ Ιταλίας. Τι γίνεται εδώ? Τον βάλανε στη φυλακή γιατί πέρασε δικαστήριο κτλ. Γιατί έφερε μια αρχαιότητα. Αποδείχθηκε όμως αργότερα από τη μελέτη που έκανε ο Γιάννης Μανιάτης στις Θερμοβροτάβιες, παίρνοντας ένα ξύσμα από το κάτω μέρος, και βρήκε ότι αυτή η εινοχώη είναι του 50 μετά Χριστόν. Συγγνώμη, 50 χρόνια πριν, όχι μετά Χριστόν, 50 χρόνια πριν. Και όχι του 6ου π.Χ. αιώνας, όπως έδειχνε ο καλλιτέχνης. Έδειχνε καλλιτέχνη του 6ου π.Χ. αιώνα, αλλά αυτός τη βρήκε, η θερμοφωτάβη έδειξε ότι είναι 50 χρόνια πριν, από τώρα. Η δικιά μου μελέτη είναι αρχαιομαγνητισμός. Εγώ προσπαθούσα να βρω το αποτύπωμα του πεδίου, του γήινου, τυπωμένο πάνω στην... γιατί βάζουν σε κλιβάνους, κεραμικά τα ψήνουν, αποτυπώνουν το πεδίο. Αλλά δεν μπορούσα να βρω ούτε του 6ου αιώνος, που υποτίθεται ήταν του Εφρονίου ως καλλιτέχνη, ούτε όμως στην Ιταλία, ούτε όμως στην Ελλάδα. Δεν μπορούσα να βρω. Μήπως έλεγα, μήπως είναι του Εφρονίου, το πήγαν στην Ιταλία, το βρήκε αυτός και το φέρνει. Αλλά μπορεί να έγινε στην Ιταλία. Ούτε το αποτύπωμα του πεδίου στην Ιταλία του 6ου αιώνα, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ιταλία. Και έδινα κουτουλιά στον τοίχο. Έπρεπε να δώσω την αναφορά, γιατί αυτός έρχονταν για δίκη και έπρεπε να δώσω την αναφορά μου. Και τότε βρήκα το πεδίο το οποίο είχε αποτυπωθεί εκεί. Δεν ήταν ούτε 50 χρόνια πριν. Ήταν ένα περίεργο πεδίο που δεν υπάρχει στην βιβλιογραφία. Ποια ήταν η απάντηση? Είχε γίνει στην Ιταλία ως fake και οι Ιταλοί μιμηθήκανε τη χρωστική, μιμηθήκανε τον πυλό, το είχαν πάρει από την αρχαία Κόρινθο, αλλά χάσανε την μπάλα σε ένα σημείο. Το βάλανε σε ένα ηλεκτρικό φούρνο και το κεραμικό πήρε το αποτύπωμα του φούρνου, το ηλεκτρομαγνητικό αποτύπωμα του φούρνου, το οποίο και βρήκαμε μετά. Ο άνθρωπος αθώθηκε βεβαίως. Ήταν ένα καραμπινάτο fake, το οποίο πλέον δεν μπορεί να εκτεθεί σε ένα μουσείο, αλλά παραμένει στην ιστορία. Κάποιος πρέπει να είναι προσεκτικός και πρέπει να είναι πάντοτε επιστημονικός. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα αναρωτηθεί κάποιος, πιστεύετε ότι όλα αυτά που παρατηρούμε, είτε τεχνητά είτε φυσικά, επιμήκη κρανία, αυτά που περιγράψαμε χρονολογικά και βεβαίως και τις αρπαγές που έχουν γίνει, ελληνικών στοιχείων που είναι στη Γερμανία, είναι στην Ιταλία, τα είπατε, μπορούν να ξεκλειδώσουν ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα του ανθρώπου πάνω στη γη? Βεβαίως. Και ταυτοχρόνως είναι μόνο αυτό που λέμε ή έχει σχέση, κατά τη γνώμη σας, η δυνατή επίταση διαρκώς του Αιγαίου χώρου σημαίνει κάτι και για το φυσικό περιβάλλον πάνω στο οποίο αναπτυχθήκανε άνθρωποι που εντοπίσαμε? Οι άνθρωποι που ζήσανε όταν μπήκαν μέσα στο Αιγαίο, εδώ μας είπε η Κατερίνα Χαρβάτη το 210.000 και άλλα είδη ανθρώπων που προϋπήρχαν το 200.000 στην Άξο, αλλά και στη Μάνη, αλλά και στα Πετράλωνα Χαλκιδικής που έχει βρεθεί ένα κρανίο 260.000 χρόνων άλλου είδους, Homo erectus, αλλά και τα εργαλεία του στην Κεφαλονιά, πάλι 260.000 χρόνων, μας δείχνουν ότι εκτός ότι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν μαζί και ενίοτε γινόντουσαν συμμίξεις, λειτουργούσαν στον χώρο τον Αιγαϊκό και στον χώρο του Ιωνίου και στον χώρο της Χερσόνησος του Αίμου. Υπενθυμίζω ότι το δότη
του 7,2 βρέθηκε στην Ροδόπη. Αυτό το περιβάλλον, ακόμα και αν άλλαζε, τους άλλαζε και αυτούς μαζί. Άλλαζε οι συνήθειές τους. Όμως εδώ το περιβάλλον του Αιγαίου χώρου έγινε ήρεμο. Όταν σε όλο το βόρειο ημισφαίρο είχαμε παγετώνες, εδώ σας υπενθυμίζω μια κόκκινη, ένα κόκκινο κύκλο που είχε, έπιανε όλο τον περιγειακό χώρο, τον Αιγαίο, τη Χερσόνησο του Αίμου, δηλαδή όλο αυτό που πάει πάνω, Πελοπόννησο και πάνω, αλλά και τον Ιωνικό χώρο. Και μου κάνετε το ερώτημα, τι έχει αυτός ο χώρος. Τότε που μιλάμε, δηλαδή 50.000 χρόνια πριν, δεν είχε πάγους. Είχε ένα στον ουρανό, μπορούσες να βλέπεις τον ουρανό και να παρακολουθείς τα άστρα. Μπορούσες να βλέπεις τη θάλασσα και να τρέφεις από αυτήν και από τα ζώα. Είχε οροπέδια, είχε, όπως έχετε στο Λασίδια εσείς. Έχει βουνές στην Πίνδο, οροσύρες στην Πίνδο. Είχε κοιλάδες, είχε ακτές, είχε νησιά. Είχε όλα αυτά που διήγηραν τον άνθρωπο να προχωρήσει. Και ήπιο κλίμα. Όταν έχεις ήπιο κλίμα, τα έχεις όλα. Επομένως, εδώ έχουμε έναν τόπο όπου βοηθάει την ανάπτυξη της ζωής, όχι μόνο των ανθρώπων, όλων. Και εξελίσσεται ειρηνικά και προχωράει και φτάνει στο σημείο να έχει 5 δάχτυλα. Σας το λέω αυτό γιατί. Βρέθηκε στη Νότια Αμερική, στο Περού, ένα έβριμα κάπου που είχε 3 δάχτυλα. Και μου έκανε εντύπωση αυτό και ήθελα να ζητήσω τη γνώμη. Μισό λεπτό. Ναι. Θέλω να κάνουμε διακοπή. Ναι, ναι. Τώρα εδώ, 5 δάχτυλα λέτε, ναι, εδώ. Ναι, ναι. Βρέθηκε όμως στο Περού 3 δάχτυλα. Ναι. Κρατήστε. Σύντομη διακοπή. Κυρίες και κύριοι, αντιθέσεις, τελευταίο μέρος απόψε με φιλοξενούμενο στις αντιθέσεις τον ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τον κύριο Σταύρο Παπαμαρινόπουλο. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, λέγαμε ότι αν σε αυτό το χώρο έχουμε εμφάνιση ανθρώπου με 5 δάχτυλα, έρχεται από το Περού η εμφάνιση ενός είδους ανθρώπου με 3 δάχτυλα. Δεν ξέρουμε καταρχήν αν είναι είδος ανθρώπου ή οτιδήποτε. Τα 3 δάχτυλα εμφανίστηκε στον τύπο, στις ειδήσεις κτλ. Εμείς θα περιμένουμε την επιστημονική δημοσίευση, ναι, την γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας του Περού, θα ρωτήσουμε και την γνώμη του καθηγητού της αρχαιολογίας Μορένο, που είναι στο Περού, και όταν αυτά τα έχουμε θα ασχοληθούμε. Όμως, μου κάνει εντύπωση πως κάποιο βιολογικό όν, μπορεί να έχει 3 δάχτυλα. Γι' αυτό λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη του καθηγητή του Πανεπιστημίου Μάρτη. Κυρίου Μάρτη, λέει. Κυρίου Μάρτη, ναι. Ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, έχει ένα θαυμάσιο βιβλίο, στο οποίο εξηγεί, ναι, με λεπτομέρειες την εξέλιξη του χεριού και ειδικά του αντίχειρα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό το βιολογικό όν, αν είναι αλήθεια, μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χέρια του μόνο με 3 δάχτυλα. Και όταν βρεθεί η ανατομική μελέτη, θα τη στείλω στον καθηγητή Μάρτη να εξετάσει τη μελέτη και αυτός, να πει τη γνώμη του, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ήθελα να το δείξουμε αυτό. Ναι, να δείξουμε το βιβλίο του, λέτε. Το βιβλίο, ναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι το θαυμάσιο βιβλίο του κυρίου Μάρτη, το οποίο εξηγεί όλο τον πολιτισμό, μόνον από τα δάχτυλα, την εξέλιξη του ανθρώπινου χεριού και ειδικά του αντίχειρα, ο οποίος πιάνει οτιδήποτε, το οποίο και το κάνει εργαλείο, έργο τέχνης, οτιδήποτε. Αυτή είναι κλειδί ο αντίχειρας. Είναι κλειδί ο αντίχειρας σε όλα. Πώς τώρα ένα χέρι με 3 δάχτυλα μπορεί να κάνει αυτά που μπορεί να κάνει το εγνωσμένο χέρι που έχουμε βρει από μελέτες παλαιοανθρωπολόγων, αρχαιολόγων και άλλων. Mm-hmm. Να μας πει τη γνώμη του, η οποία θα είναι ενδιαφέρουσα να τη μεταφέρουμε στην εκπομπή κάποια χρονική στιγμή και να μας πει και αυτός ο ίδιος κάτι περισσότερο
από αυτό το θαυμάσιο βιβλίο. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να τον καλέσουμε να μας πει και κάποια στοιχεία από το βιβλίο του. Βεβαίως. Αφού μου λέτε ότι περιγράφει όλη την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Ναι, είναι όλη η εξέλιξη. Έχει καταπληκτικό τίτλο, έτσι, η Επανάσταση του Αντίκειου. Ακριβώς. Να σας συντριγκάρω όμως με τις επόμενες εικόνες για έτσι και εσάς και τους τηλεθεατές. Ναι. Διότι αυτό που περιγράφεται δεν ξέρω τελικώς τι θα δείξει η αρχαιολογική, η αντίστοιχη αρχαιολογική υπηρεσία του Περού. Βεβαίως τώρα εκεί έχουν άλλα πράγματα. Έχουν κοινωνική αναταραχή και εκρήξεις. Ναι, έχουν. Ναι, ναι. Όμως στην γλυπτική, να δούμε ναι, μερικές ναι, εικόνες, παρακαλώ ναι, πάρα ναι, πολύ. Ναι, ναι. Εδώ βλέπουμε ένα έργο τέχνης. Ένα γλυπτό. Κάτω έχει ένα ον, όπως δείχνουν το πρώτο. Το πιο κάτω κόκκινο βέλος που έχει τρία δάχτυλα. Και στα πόδια έχει τρία. Αλλά και το άλλο, το οποίο είναι από πάνω του, έχει και αυτό τρία δάχτυλα. Και έχει πιάσει το άλλο. Σαν να έχουν μία. Το έχει καθίσει κάτω, δηλαδή, σαν να έχουν μία συμπλοκή. Αυτό θα μου πείτε. Είναι ένα έργο τέχνης. Ναι. Και θα μπορούσε ο καλλιτέχνης, να σας πω εγώ, ναι, να φτάνει μέχρι εκεί στην αποτύπωση. Ναι. Είναι. Έχει. Ο καλλιτέχνης της αρχαίας εποχής έχει όλο, μα όλο το εύρος να παρουσιάζει και τρία δάχτυλα και τέσσερα και δεκατέσσερα. Βεβαίως στο Αιγαίο τέτοια τέχνη δεν έχουμε μέχρι τώρα με τρία δάχτυλα. Εκεί στο Περού έχουμε αυτή την τέχνη. Στη δικιά μας αρχαία τέχνη στην εξέλιξη των καλλιτεχνών δεν εμφανίζονται τρία δάχτυλα, εμφανίζονται άλλα. Mm-hmm. Ας πούμε η Λερναία Ίδρυ με 7 κεφάλια. Εμφανίζονται άλλα περίεργα φαντασιακά όντα, αλλά όχι τρία δάχτυλα. Και στη ζωγραφική, ε. Και στη ζωγραφική, ναι. Αυτή είναι μια υπέροχη ζωγραφική, την οποία κανείς μπορεί να δει. Πάλι η ελευθερία του καλλιτέχνη εμφανίζεται. Τα δύο ερυθρά βέλη βλέπουν και πάλι τον ζωγράφο να απεικονίζει αυτά τα φαντασιακά όντα με τρία δάχτυλα. Τι σχέση έχει το έβριμα των τριών δαχτύλων με αυτά, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, αλλά ο συνειρμός πηγαίνει. Mm. Αυτά όμως είναι έργα τέχνης τα οποία τα μελετούν οι εθνολόγοι, οι εθνογράφοι, οι αρχαιολόγοι, είναι μέσα στον πολιτισμό τους και είναι αποδεκτά. Ξέρετε όμως, αυτό το συναντάτε και στην υφαντική, πρέπει να σας πω. Βεβαίως. Άρα ή είναι ένας καθιερωμένος τύπος τέχνης και το 3 έχει ένα συμβολισμό ως αριθμός πια, και δεν μπλέκει με τα δάχτυλα ή μπορεί να είναι όντως και κάτι διαφορετικό. Να δούμε άλλο ένα ακόμη, παρακαλώ πολύ. Ας μείνουμε λίγο εδώ. Όχι, πάμε πίσω, σας παρακαλώ. Στην πίσω θέλατε. Στην πίσω λίγο. Ναι, ναι. Κοιτάξτε τώρα. Εδώ έχουμε μία υφαντική. Στην υφαντική πάνω δεν είναι αρχαία υφαντική. Είναι υφαντική η οποία πέρασε μέσα στους αιώνες. Δηλαδή αυτή η άποψη του αρχαίου καλλιτέχνη φτάνει μέσα στους αιώνες και το συνεχίζουν και τώρα δηλαδή. Κάνουν μια εφαντική κατά αυτή την έννοια. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέσα σε αιώνες διαιωνίζεται αυτό. Και καταγράφεται ως έργο τέχνης, αλλά με συνέχεια. Δηλαδή ακολουθεί κάποια συνέχεια αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και στην επόμενη. Και στην επόμενη, για να τη δούμε την επόμενη. Ναι. Και εδώ βλέπετε ένα παράξενο όν. Τα δύο ερυθρά βέλη δείχνουν πάλι αυτή την τριδαχτυλή, αλλά θέλω να ρωτήσω και πάλι τον καθηγητή Μάρτη, μήπως αυτά τα τρία δάχτυλα δεν είναι η έμπνευση του ζωγράφου, αλλά είναι μία συνδακτυλία. Ξέρετε, έχει δείξει η ιατρική ότι πολλές φορές γίνεται μία γενετική διαδικασία και παραμορφώνονται τα ανθρώπινα χέρια που πρέπει να έχουν 5 και γίνονται 3. Αν λοιπόν στην ανατομική μελέτη που θα του στείλω κάποτε μου πει ότι αυτά τα τρία δάχτυλα. Εντάξει, πολύ τραβηγμένο όμως αυτό που λέτε. Πολύ τραβηγμένο, ναι. Αλλά πρέπει ως επιστήμη. Και να το έχετε αποτυπωμένο όπως θα δούμε και στη βραχογραφία. Αυτό. Ή εκείνη τα όρια που μπορούσε να φτάσει τότε ο καλλιτέχνης. Ναι, στη βραχογραφία. Έχει ναι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πρότασή μου στον καθηγητή Μορένο θα ήταν η εξής. Γιατί έχει μελετήσει τις βραχογραφίες ως αρχαιολόγος και θα του έλεγα γιατί δεν αποτυπώνετε τις βραχογραφίες όλες.
Έχετε ένα τερέν 10 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε στέλνοντας μια μικρή ομάδα τριμελή εκεί στο Περού και με ένα πτυτικό μηχάνημα το οποίο το λέμε ντρόν να μας δώσει το GPS κάθε τέτοιες δραχογραφίες στο τερέν. Δηλαδή να απεικονίσουμε την προτίμηση των αρχαίων καλλιτεχνών σε ποια πετρώματα ακριβώς υπάρχει αυτή η τριδαχτυλία. Αν θα έχουμε και την άποψη του κυρίου Μάρτη ότι δεν είναι συνδαχτυλία, δεν είναι γενετική ανομαλία κάποιου, αλλά παρουσιάζεται μέσα στους αιώνες αυτό, θα άξιζε τον κόπο να παρουσιάσουμε ένα χάρτη στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του Περού, όπου να παρουσιάζονται όλες οι περιγραφίες και να επισημάνουμε πόσες είναι και ποια συχνότητα έχουν αυτές οι βραχογραφίες, όπως δείχνουν τα κόκκινα βέλη, στο χάρτη. Γιατί είναι πολύ κοντά, ξέρετε, είναι στην περιοχή Πάλπα, όπου εκεί υποτίθεται ότι βρέθηκε αυτό το, όχι το ανθρώπινο, το οτιδήποτε, το πάνω χέρι, που παρουσιάζει τρία δάχτυλα. Εδώ το βλέπετε ακόμα καλύτερα στην βραχογραφία. Το θεωρούμε τέχνη, αλλά εγώ θα ήθελα να έχω όλα τα αποτελέσματα σε ένα μεγάλο πλάτος, όπου εκεί θα μου επέτρεπε να δω αν υπήρχε αιμονή των βραχοβράχων, γιατί είναι οι πρώτοι που ξεκίνησαν. Δεν έχουμε τώρα εδώ γλυπτική, δεν έχουμε υφαντική, δεν έχουμε ζωγραφική. Έχουμε αυτούς τους πρώτους που κάνανε αυτό το, τη βραχογραφία την συγκεκριμένη, με αυτόν τον τρόπο. Τι θέλανε αυτοί, γιατί το κάνουν αυτή την τέχνη τους από τόσο παλιά. Αν είναι τέχνη. Αν είναι τέχνη. Κύριε Παπαμαρινόπουλε, πάνω από 250 αποστολές γεωφυσικής έρευνας μέχρι βαθιά στην Ανατολία. Θέλω να σας ρωτήσω και με αυτά που συζητήσαμε απόψε, που μας εκθέσατε. Έχετε καταλήξει σε ένα βασικό συμπέρασμα για την κίνηση κυρίως του ανθρώπινου είδους? Κάναμε τη σύγκριση με τον πίθηκο, αλλά έχετε καταλήξει σε μία βασική φόρμα τελικώς για αυτή την κίνηση? Να σας πω, τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια βλέπουμε συνεχώς εξελίξεις. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο Homo sapiens που ξέραμε, αυτός, στη μάνη των 210.000 χρόνων, είναι και άλλοι Homo sapiens, οι οποίοι είναι διαφορετικοί. Παραδείγματος χάρη σε ένα σπήλαιο που η ομάδα μας είχε επισκεφθεί και κάναν έρευνα Ντενίσοβα στα Αλτάη, μας είχε ζητήσει ο πρόεδρος του Εθνολογικού Ινστιτούτου και Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, που είναι στο Νοβοσιμπίρσκ, να πάμε ειδικά σε αυτή τη σπηλιά. Και πήγαμε και τη μελετήσαμε όσο μπορούσαμε, να δούμε αν έχει άλλα έγκυλα από κάτω κτλ. Εκεί, μετά από εμάς, δεν είχαμε δυστυχώς εμείς την αγαθή τύχη να συμπέσει η ανακάλυψη με την παρουσία μας εκεί, κάποιος άλλος την έκανε από τη Ρωσική Αποστολή, βρέθηκαν κρανίο και σκελετικό υλικό ενός ανθρώπου, Homo sapiens, εντελώς διαφορετικού από αυτόν που γνωρίζαμε μέχρι τότε. Στην Homo sapiens όμως βρέθηκε και κοντά στην Ινδονησία, σε αυτά τα νησάκια εκεί. Ο Homo florensis λεγόταν αυτός. Βλέπω λοιπόν ξαφνικά, δεν είναι ένας ο Homo sapiens. Ο Homo sapiens παρουσιάζεται και σε άλλα γεωγραφικά πλάτη και μήκη και είναι διαφορετικός, αλλά του ιδίου, της ίδιας γραμμής, αλλά με διαφορετικές απολήξεις. Που βλέπω ότι το περιβάλλον στο οποίο ζει διαμορφώνει διαφορετικά και έχουμε και αυτόν τον δικό μας των 210.000 χρόνων, πρόγονος του οποίου είμαστε όλοι εμείς. Άρα λέτε μία ρίζα κοινή. Μία κοινή ρίζα. Οι διακλαδώσεις διαμορφώθηκαν από τα περιβάλλοντα. Από τα περιβάλλοντα διαμορφώσεις και βεβαίως τα περιβάλλοντα διαφοροποιούνται και δίνουν μετά και άλλες καταστάσεις στους ανθρώπους για να φτιάξουν τελικά πολιτισμούς. Εδώ μου ήρθε ένα ερώτημα που λέει οι διάφορες μορφές όπως όρισαν οι επιστήμονες ανθρώπων. Νεάντερταλ, Homo sapiens κτλ. Δεν ήρθαν σε επιμιξίες μεταξύ τους. Βεβαίως ήρθαν. Άρα δεν μπορεί
αυτόν απέδειξε βελτιωμένες εκδοχές η επιμιξία. Βεβαίως. Του ενός ή του άλλου είδους. Βεβαίως. Βελτιωμένες επιμιξίες. Πάντοτε οι επιμιξίες προκαλούν βελτιώσεις. Σε αυτό το χωνευτήρι που λέγεται Αιγαίο, έχουμε πολλούς ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και αυτό λόγω χάρη η μάνα του Ηροδότου δεν ήταν Ελληνίδα, ενώ ήταν ο πατέρας του. Από αυτή την επιμιξία προέκυψε ένας ο μέγιστος ιστορικός που τον τιμάται και εδώ, στη Νέα Λικαρνάσο. Αυτές οι μικρές επιμιξίες που γινόντουσαν ήταν πολύ καλές, γιατί ενίσχυαν το DNA. Όταν γίνεται μια επιμιξία όμως τεραστίων διαστάσεων, δεν είναι καλά τα πράγματα, διότι δεν οδηγούν σε κάτι το εξαιρετικό. Σε μικρό ποσοστό είναι πολύ καλό, βοηθούν τον άνθρωπο και τις δύο μεριές να προχωρήσουν καλύτερα σε κάτι άλλο, τον ενισχύουν. Επομένως, το αποδέχομαι αυτό που λέτε ότι... Το λέω εγώ, το είπε τηλεθεατής. Βοήθησαν οι επιμιξίες και βγήκε κάτι καλύτερο και πιο ενισχυμένο. Αλλά δεν το βοήθησαν μόνο οι επιμιξίες, το βοήθησαν όλα τα ωραία πράγματα που υπάρχουν σε αυτό το μαγικό κόσμο του ελλαδικού χώρου. Έχετε το Ζαρός εδώ στην Κρήτη. Mm. Είναι το καλύτερο του κόσμου. Το 2017 έγινε μία μελέτη με δείγματα από 600 είδη. Ήρθε πρώτο. Η φύση δίνει κάτι. Υπάρχει ο κρόκος που δεν το έχετε στην Κρήτη. Είναι ο καλύτερος του κόσμου. Υπάρχουν τέτοια πράγματα που είναι κάλλιστα. Οφείλουμε να τα παρακολουθήσουμε αυτά και αυτά βοηθάνε με τον τρόπο τους στη φυσιολογία του ανθρώπου, στην εξέλιξή του κτλ. Τα βότανα, οι πηγές, όλα αυτά βοηθάνε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις, κύριε Παπαμαρινόπουλε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι. Εδώ ετέθησαν και ερωτήματα ενός άλλου πεδίου. Δεσμεύομαι και δεσμεύτηκε ο κύριος Παπαμαρινόπουλος για μια άλλη εκπομπή σε σχέση με τα όσα ανέφερε για τα ευρήματα στο Περού. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.